Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα, 5η 23 Ιουλίου του 2020, με τον αγαπητό συνάδελφο τον Χάρη τον Παυλίδη. Πρώτη τελευταία ημέρα όλη τη σεζόν, κύριε Παυλίδη. Χαίρομαι που σας βλέπω, που είστε καλά. Θα φύγει και η αυριανή. Εδώ θα είστε από ό,τι είπατε. Εντάξει, θα τα βρούμε μετά. Λοιπόν, διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Ρωμανός, κοντά μας. Καλώς σας μέχρι... Ναι, περάσαν πολλά, κύριε Ρωμανέ. Μέχρι τις 6 παρα 5 θα έχουμε τη δυνατότητα να σχολιάσουμε όλα τα θέματα και τα τη συμπάθειά μας για την πρόσφατη απώλεια. Να είστε καλά. Που τα δικά μας πρόσωπα φεύγουν πάντα όταν δεν τα σκεφτόμαστε, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Άρα είναι πάντα μαζί μας. Λοιπόν, θα περάσουμε να πάμε στις τελευταίες ειδήσεις. Από την επικαιρότητα έχουμε μία πολύ μεγάλη αναζωπήρωση στη φωτιά που μας ταλαιπωρεί στην Κορινθία. Τώρα η φωτιά έχει πάει στο Σοφικό. Πάμε να βλέπουμε και τις εικόνες. Και είναι και μια δύσκολη μέρα σήμερα. Ήταν από χθες, Χάρη, το είχαμε πει, με τους ανέμους. Δυστυχώς όλο το βράδυ παλεύαν, τη μαζέψαν τη φωτιά σε δύο σημεία το πρωί, την περιχαρακώσανε. Τώρα οι άνεμοι πάλι και αυτή την ώρα ξεφεύγει, έχει ξεφύγει. Πηγαίνει προς το Σοφικό, αν δεν είναι στις παρυφές. Έχει εκενωθεί ο οικισμός Δράσα και μία κατασκήνωση μεγάλη είναι το Ράτσο εκεί, νομίζω, έτσι λέγεται. Μια πολύ γνωστή κατασκήνωση που είναι στο Σοφικό. Τα παιδιά τα πήρανε και τα μεταφέρανε ή μεταφέρονται αυτή την ώρα με λεωφορεία στο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο της Κορίνθου. Το λέμε και για τους γονείς και για τα μηνύματα που έρχονται. Και είναι και τα δύο χρόνια. Μου το στέλνουν τώρα για το χωριό Αλαμάνο. Όλα είναι αυτά στην Κορινθία. Είναι και τα δύο χρόνια τραγωδία από το στομάτι. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε, θα δείξουμε για το ντοκιμαντέρ που είχε κάνει, που ήταν εξαιρετική έρευνα που είχε κάνει ο Αλέξης, ο Αλέξης Παπαχελάς, ένα κομμάτι και θα τα σχολιάσουμε όλα. Λοιπόν, εθνικά θέματα στην πρώτη γραμμή, αν συμφωνείτε και εσείς, κύριε Ρωμανέ, να ξεκινήσουμε, γιατί είναι από τα θέματα μας ταλαιπωρούν, μας έχουν ταλαιπωρήσει τελευταίες μέρες. Και να πάμε μετά για συναντήσεις που είχαμε στην Βουλή, την ενημέρωση που κάνει ο Πρωθυπουργός. Θα πάμε στα θέματα του κορονοϊού, θα πάμε σε όλα. Λοιπόν, από τα εθνικά θέματα το πρωί, πάμε να δούμε το. Ή μάλλον πολύ σωστά, μου λένε οι συνάδελφοι, να δώσουμε την εικόνα της ελληνικής αγοράς. Στο ελληνικό χρηματιστήριο, 641 μονάδες, 0,81, πτώση περίπου 1%, 0,92 κάτω. Πάμε να βλέπουμε και εικόνες από το ελληνικό χρηματιστήριο. Είπαμε 641 μονάδες, 0,81, μέχρι και πριν από λίγο 0,92. Υποχώρηση είναι ο συνδυασμός με τα γεωπολιτικά και λίγο το οικονομικό πλήγμα του κορονοϊού, οι διάφορες εκθέσεις που γίνονται για το οικονομικό πλήγμα του κορονοϊού, όλα αυτά πιέζουν το χρηματιστήριο. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ανεμική τζίρη, τώρα είναι και εποχή τέτοια. Εθνική, Αλφα Μπανκ, Πειραιός, Eurobank σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 4%, χάνουν δηλαδή οι τράπεζες στα δυνατά χαρτιά. Σε πτώση είναι η ΔΕΗ, Motorola και η Biohark, ξεπερνούν το 3%. Άνω του 1% είναι η πτώση των Ελλάκτορα, ΑΔΜΗ, ΕΤΖΙΕΝ, Ελληνικά Πετρέλαια, ΕΙΔΑΠ και ήπια πτωτικά κινούνται η Τέρνα Ενεργειακή, ο Φουρλής, ο ΟΠΑΠ και ο Σαράντη. Στον αντίποδα, ο ΟΛΠ κερδίζει λίγο, 0,35% και η Coca-Cola. Αυτά από την εικόνα του ελληνικού χρηματιστηρίου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα εθνικά. Αύριο είναι κενό, θα ετοιμάζουμε να δούμε ένα βίντεο, γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντική παρέμβαση που έκανε ο Αμερικανός πρέσβης και γενικά οι Αμερικανοί στην Αλεξανδρούπολη. Όταν είμαστε έτοιμοι, θα το δείξουμε. Θα θυμίσουμε όμως ότι αύριο είναι η μέρα που λίγο πολύ η απέναντι, ο γείτονας, μάλλον η ηγεσία της γειτονικής χώρας, δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα με το φίλο τουρκικό λαό. Ανοίγει την Αγία Σοφιά, ήδη έχουν περάσει τα σύνορα, λένε οι πληροφορίες, ξέρων ανταποκριτών και από τα διεθνή πρακτορία που έχω εικόνα, έρχεται κόσμος ακόμα και από τα Εμιράτα για την Αγία Σοφιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ατραξιόν. Ναι, μία ατραξιόν, μία kids παράσταση. Και κάποια βίντεο νομίζω που είδα ο κύριος Ερντογάν σε διάφορες γλώσσες. Χθες ήταν αυτό, το παίξαμε, ναι. Αν το έχουμε, να το ξαναβάλουμε. Άρα εννοώ ότι ετοιμάζεται μια φιέστα προφανώς. Για μεγάλη φιέστα. Και σήμερα, συνεπάγεται. Λοιπόν, όταν είμαστε έτοιμοι να δείξουμε για να συνδέσουμε με την παρέμβαση των Αμερικανών και να πούμε γιατί θέλουμε να το συνδέσουμε, που είχαμε το πρωί και την παρουσία και του Υπουργού του κ. Παναγιωτόπουλου, του Υπουργού Άμυνας,
Πολύ ωραία. Πάμε να το βλέπουμε. Μα το έχουμε και του Αμερικανού πρέσβη, του κυρίου Πάγια, το οποίο είπε ότι και το Καστελόριζο έχει ΑΟΣ όπως. Η υφαλοκρηπίδα. Και έχει υφαλοκρηπίδα όπως το έχει ξαναπεί και άλλη φορά. Εδώ είναι. Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, ο Αμερικανός πρέσβης, τον υποδέχθηκε ο κύριος Νίκος Παγιωτόπουλος, υπουργός άμυνας και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Υπάρχει και κάτι πριν τα σχολιάσουμε, κύριε Ρουμανέ, το οποίο έχει κάνει, εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί έχουμε κάνει αυτό το αντίστοιχο ρεπορτάζ και ξέρουμε λίγο πώς γίνεται. Πάμε να δούμε, ωραία, θα δούμε και τις φωτογραφίες μετά. Καταρχάς να πούμε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη και έγινε και αυτή η εκδήλωση. Αυτό είναι ένα μεγάλο οχηματαγωγό, τεράστιο, πολύ μεγάλο, το οποίο μεταφέρει Σινούκ, μεταφέρει Black Hawk ελικόπτερα, μεταφέρει 1.800 οχήματα και τα πάει στη Ρουμανία, όπου είναι η μεγαλύτερη άσκηση του ΝΑΤΟ, που θα ξεκινήσει από την Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως το βίντεο με την σημαία του Βυζαντίου που είναι στο καράβι, στο οχηματαγωγό που μπαίνει στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ξέρετε γιατί. Γιατί οι Αμερικανοί, για τους γνωρίζοντες, θα βλέπουμε και τις εικόνες, είναι πολύ δύσκολο δίπλα στην Αμερικάνικη σημαία, είναι αυτό ακριβώς. Το οποίο έτρεξε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καλά, στην Τουρκία γίνεται χαμός, θεωρούν ότι είναι μεγάλη πρόκληση. Αν μπορούν οι συνάδελφοι να βλέπουμε λίγο το πρώτο. Τώρα, η σημαία του Βυζαντίου στο αμερικανικό καράβι είναι λίγο. Ξέρεις, είναι πιο εύκολο χάρη να δεις τον Τραμπ παρά να πάρεις έγκριση να βάλεις δίπλα από την αμερικάνικη σημαία και τη σημαία της χώρας στο λιμάνι της οποίας πάει το καράβι, κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρωτόκολλο του πολεμικού ναυτικού. Και έβαλαν ακριβώς όλα αυτά, θέλουν να στείλουν μήνυμα και ενώπιση της αυριανής πρόκλησης με την Αγία Σοφιά. Λοιπόν, πάμε κύριε Ρωμανέ, το πρώτο σχόλιο και πάμε στο Χάιτο Παπλίτη μετά. Θεωρώ ότι είναι πολύ ξεκάθαρο το μήνυμα σήμερα, μετά τις διευκρινήσεις που έδωσε ερωτώμενος ο κύριος Πάγιατ και από τη ΣΥΠΑ και από όλες τις μεγάλες δυνάμεις. Είδα και τον κύριο Μακρόν να ξεκαθαρίζει τα πράγματα και να λέει ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την Ανατολική Μεσόγειο ουσιαστικά προστάτευτη. Να το ετοιμάσουμε, θα το δείξουμε. Είχε συνάντηση με τον κύριο Αναστασιάδη. Ναι. Ο κύριος Πάγιατ ξεκαθάρισε όλα αυτά που διάφοροι άρχισαν να διαραίουν από προχθές σχετικά με τη δήλωση του State Department. Η ελληνική κυβέρνηση αυτές τις τα 24 ώρα που έχουν μεσολαβήσει έχει κάνει όλες τις διεθνείς επαφές που έπρεπε να κάνει με Ευρώπη, με Αμερική, με Αίγυπτο και νομίζω ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον φαίνεται ότι τουλάχιστον δεν έχουμε κλιμάκωση, που είναι αυτό που φοβόμασταν από την πρώτη στιγμή. Θεωρώ ότι θα έχουμε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα. Αυτό θέλει να κάνει η Τουρκία πιο πολύ, να παίξει με τα νεύρα μας. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σταθεροί και ψύχρεμοι και σοβαροί και αταλάντευτα προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο και φυσικά στο ξεκάθαρο μήνυμα ότι κανείς δεν θα παίξει με την εθνική μας κυριαρχία. Και σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω βοηθάνε και τα μηνύματα που στέλνονται από όλες τις πλευρές διεθνώς, όπως για παράδειγμα σήμερα και από γερουσιαστή των Δημοκρατικών. Το Μενέντες, ο οποίος, Έχει μια ξεκάθαρη φωνή. Ακριβώς, αλλά δεν πάβει να έχει τη σημασία του το ότι στέλνεται και αυτό το μήνυμα τη συγκεκριμένη στιγμή. Θα πούμε, πάμε στον Χάιτο Παυλίδη, θα πούμε απλά στην πορεία της εκπομπής για τις εξελίξεις στην Αμερική, όπου εμείς ασχολούμαστε με τα δικά μας εδώ και δικαίως, εθνικά θέματα κλπ. Αλλά στην Αμερική υπάρχει μια κοσμογονία και για τις σύγκρουσεις που έχουν οι Αμερικανοί, ο Τραμπ μάλλον, το σύστημα Τραμπ με την Κίνα. Και κατ' επέκταση και η Αμερική αυτή την ώρα και με την Κίνα. Και νομίζω για να ολοκληρώσω και να μιλήσει και ο κύριος Παυλίδης, ότι είναι πολύ σημαντικό και το μήνυμα που φαίνεται μέχρι τώρα να βγαίνει, γιατί εκκρεμούν οι απογευματινές συντήσεις και οι αυριανοί με το ΚΚΕ, από τις συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Θα το σχολιάσω. Όλα αυτά λοιπόν, σε συνδυασμό με τις κινήσεις που έγιναν, η αντινάφτεξ, τα διαβήματα, οι διεθνείς επαφές, η επιχειρησιακή ετοιμότητα που επιδείχθηκε από την πρώτη στιγμή και νομίζω ότι και αυτή έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα παζλ σταθερότητας, σιγουριάς και ασφάλειας. Μάλιστα, κύριε Παυλίδη. Καταρχάς,
Το σχόλιο που θέλω να κάνω για τον κύριο Πάιατ είναι ότι είναι ευτύχημα που ο κύριος Πάιατ είναι πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι είναι διπλωμάτης καριέρας, αλλά πρόσκειται στο Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ, ναι. Τέλος πάντων έχει έτσι κάποιες συμπάθειες εκεί και κλείνει προς τα εκεί, δεν είναι τοποθετημένος εκεί, έχει τη σημασία του. Έχει τη σημασία το επίσης το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ... Για να παρεξηγηθούμε, πολύ σωστά το λες, ναι. Αλλά όταν μένει και είναι πρεσβευτής 4 χρόνια σε μια χώρα με τον Τραμπ, σημαίνει ότι τον αποδέχεται και το σύστημα βεβαίως, του, γιατί είναι πολύ του Αμερικανού Προέδρου. Δεν ξέρω η διάδοχος του πώς θα είναι, αλλά τέλος πάντων... Η οποία είναι ένα φιλικό πρόσωπο, είναι η κυρία που θα έρθει τους επόμενους μήνες, ένα φιλικό πολύ στενό πρόσωπο του Τραμπ. Η αλήθεια δεν είναι... Δεν πρέπει να πάρει τις εκλογές ο Τραμπ, έτσι. Ναι. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό που είδα στον ιστό με την σημαία του Βυζαντίου. Και επίσης πολύ σημαντική δήλωση του πρέσβη. Ο οποίος βέβαια ξεκαθάρισε ότι γενικά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται σε ζητήματα διαφορών μεταξύ χωρών όσον αφορά τα θαλάσσια σύνορα και όλα αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, καλούμενος το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, είπε και ότι τα νησιά, στο ΝΑΤΟ, τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα συμπεριλαμβανομένου του Καστελορίζου. Πιο ξεκάθαρο δεν μπορούσε να είναι και βεβαίως δικαιώματα στην ανεξάρτητη οικονομική ζώνη. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρη δήλωση. Έχουμε, όπως είπε ο κ. Δρομανός, την τοποθέτηση του Γάλλου Προέδρου με την επίσκεψη πάμε του να το Νίκου Αναστασιάδη. Όταν ολοκληρώσει ο κ. Παυλίδης, να δούμε το βίντεο. Και βεβαίως, όλα αυτά θα πρέπει να πούμε ότι ναι, έτσι δείχνει ότι πάμε σε μια αποκλιμάκωση της έντασης των προηγούμενων ημερών. Ναι. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι αθόρυβα ο Πρωθυπουργός έκανε κάποιες επαφές και τις έκανε γρήγορα και αστραπιαία. Τονίζω την επικοινωνία με την κυρία Μέρκελ. Την επικοινωνία με τον Πούτιν, σωστά, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Τα 5 μόνιμα μέλη που έδωσε το γεγονός, στο Δένδια ακριβώς, και τα 5 μόνιμα το γεγονός ότι κάλεσε στο Μεγάλο Μαξίμου τους αρμόδιους υπουργούς άμυνας και εξωτερικών, έδωσε οδηγίες, κινήθηκε γρήγορα. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση που είμαστε, ο χειρισμός από ελληνικής πλευράς είναι ο καλύτερος δυνατός. Εκτιμώ ότι η γερμανική προεδρία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ναι. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν νομίζω να θέλει η γερμανική προεδρία τέτοια είδους επεισόδια εντάσεις. Στη θητεία της και εντάσεις. Ναι. Πιστεύω ότι αν είμαστε λίγο ψύχρεμοι και έτσι κρατήσουμε το συναίσθημά μας όσον αφορά αυτά που θα δούμε αύριο με τις φιέστες στην Αγία Σοφία, θα έχουμε έτσι μια μάλιστα, καλή έκβαση. Θα έχουμε ένα υπόλοιπο καλοκαίρι, πιστεύεις. Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι επειδή δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Ναι. Επειδή το έθεσες, να μην το χάσουμε τώρα και δείξουμε το βίντεο, απλά θέλω να το ρωτήσω τον κύριο Ρωμανόπουλο, το πολιτικό μας πρόσωπο εδώ στην παρέα μας. Έχει αρχίσει, γιατί λένε η Bild, βέβαια είναι μια λαϊκή εφημερίδα και έγραψε κύριο Ρωμανέ αυτό ότι η Μέρκελ μας έσωσε το παραπέντε από το πόλεμο. Γιατί έχει αρχίσει κάτι να διαπραγματευόμαστε κάτι με την Τουρκία και δεν συμφωνούσαμε και πήγαμε για πόλεμο και μας έσωσε η Μέρκελ. Είναι λίγο τραβηγμένο. Νομίζω ότι και θα επικαλεστώ τον κύριο Τσίπρα τώρα για να αυξήσω την αξιοπιστία αυτού που λέω. Με την έννοια όχι ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αξιόπιστος, αλλά ότι δεν επικαλούμε αυτό που θα περιμένατε, δηλαδή αυτό που έχουμε πει κατ' επανάληψη εμείς. Η μόνη μας διαφορά για την οποία μπορεί να υπάρξει συζήτηση και όταν εννοούμε συζήτηση εννοούμε Χάγη, για να το ξεκαθαρίσουμε. Άρα, όταν ακούω για τραπέζι διαπραγματεύσεων, στο μυαλό κάθε λογικού ανθρώπου αυτό οδηγεί στη Χάγη. Και το μόνο ζήτημα για το οποίο θα μπορούσαμε να πάμε στη Χάγη, και δεν θεωρούμε ότι είναι κακό να πάμε στη Χάγη αυτό το ζήτημα, γιατί πραγματικά υπάρχει μια διαφορά που την αποδεχόμαστε, είναι η υφαλοκρηπίδα και άρα και η ΑΟΣ. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Άρα, μάλλον οι υπερβολές δημοσιογραφικές. Αν καταλήξουμε σε ένα τέτοιο δρόμο, εμείς είμαστε οι πρώτοι που δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε αρνητικοί σε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο να συζητήσουμε. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τη δήλωση του Γάλλου Προέδρου, του κ. Μακρόν. Έχει στείλει και μία κορβέτα. Είναι στο λιμάνι της Λάρνακας, στα ανοιχτά της Λάρνακας νομίζω, το πρωί. Καλά, υπάρχουν και άλλα γαλλικά πλοία εκεί. Λοιπόν, Μακρόν και ο Κύπριος Πρόεδρος, ο κ. Αναστασιάδης, πάμε να δούμε. Pour moi, aujourd'hui à Paris.
du président Anastasiades signifie beaucoup. Beaucoup de l'importance pour tous les Européens, de nos frontières, de notre souveraineté et tout particulièrement de celle-ci en Méditerranée orientale. En effet, dans cette partie de la Méditerranée qui est vitale pour tous nos pays, les questions énergétiques et de sécurité sont aujourd'hui essentielles. Ce serait une grave erreur que de laisser notre sécurité en Méditerranée aux mains d'autres acteurs. Σε ευχαριστήσω, Εμμανουέλ. Είναι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνεις, έτσι ώστε επιτέλους η Μεσόγειος να μην είναι μια χώρα υπό τον έλεγχο είτε της Τουρκίας είτε άλλων δυνάμεων και όχι της Ευρώπης. Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνεις αναδεικνύουν ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της Ευρώπης, να μην περιορίζεται δηλαδή σε διακηρύξεις, αλλά μέσα από πρωτοβουλίες να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο και να συμπαραστέκεται σε κράτη-μέλη. Ναι. Λοιπόν, αυτά από τον Γάλλο Πρόεδρο και τον κύριο Αναστασιάδη. Πάμε να δούμε γιατί χρωστάμε για τη δήλωση του Αμερικανού πρεσβευτή στην Ελλάδα, του κυρίου Πάγια, το πρωί από την Αλεξανδρούπολη. I want to echo the clear message from Washington and elsewhere in Europe, urging Turkish authorities to halt operations that raise tensions in the region, such as plans to survey for natural resources in areas where Greece and Cyprus assert jurisdiction in the Eastern Mediterranean. Λοιπόν, ξεκάθαρο το μήνυμα του Αμερικανικού παραγωγού, κύριε Παύλη. Πιο σαφές δεν μπορούσε να γίνει. Ο οποίος το έχει πει όχι πρώτη φορά, το έχει πει πολλές φορές. Αλλά αυτή τη φορά έχει σημασία γιατί ο χρόνος που επιλέγει να το πει και το μέρος που το λέει είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή η Αλεξανδρούπολη και η χρονική. Τώρα, κοιτάξτε, επειδή το λέμε και την πίσω όψη κάποιων πραγμάτων. Η Αλεξανδρούπολη ήταν μια νίκη των Αμερικανών, γιατί ήταν ένα λιμάνι μέχρι πρότινος, το οποίο άλλος παράγοντας είχε μεγάλη παρέμβαση και υπονοώ το ρωσικό παράγοντα. Οπότε οι Αμερικανοί με κάθε μεγαλοπρέπεια, μετά τις νέες συμφωνίες που έγιναν, βάζουν το στίγμα στην περιοχή. Πληροφορίες λένε ότι θα υπάρχει και αποστατιωτικοποίηση ενός κομματιού, θα στατιωτικοποιηθεί μάλλον ανάποδα, ένα πολύ μικρό κομμάτι για να μπορούν να δένουν και πολεμικά πλοία, γιατί είναι αυτή η συνεργασία, αμυντική συνεργασία που έχει κάνει η Ελλάδα με την Αμερική. Σύμφωνοι. Άλλο είναι να στείλεις ένα μήνυμα όμως στην άλλη πλευρά, στην Τουρκία, από την Αλεξανδρούπολη, και άλλο να το στείλεις από την Κέρκυρα. Δηλαδή η γειτονία. Και άλλο από την Αθήνα. Πολύ και άλλο από την Αθήνα. Και η συγκυρία, δηλαδή η παραμονή αυτή τη φιέστα. Η δήλωση του Αμερικανού πρέσβη νομίζω ότι έχει μια σημασία και, ιδιαίτερη άλλο, σημασία. Και άλλο για να μένει και να περνάει και στον κόσμο και το μήνυμα, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό να το ξαναδείξουμε, να πηγαίνει από διεθνές, παγκόσμιο διεθνές δίκτυο, πρακτορείο, το πρωί η φωτογραφία με τη σημαία. Αλλά δίπλα στο αμερικάνικο, του αμερικανικού καραβιού που έχει το πολεμικό ναυτικό πάνω, την αμερικάνικη σημαία, πάμε να το ξαναδούμε. Μετά έχει την ελληνική σημαία που πάντα βάζουν το λιμάνι της χώρας που πιάνει και έχουν βάλει και τη σημαία του Βυζαντίου. Η σημαία του Βυζαντίου, αν το έβαζε κάποιος στην Ελλάδα, θα έλεγε κάποιος, μπορεί να το λέγανε ακόμα και ακροδεξιό και δεν ξέρω και ένα σου προκαλεί κλπ. Και όταν το βάζει το αμερικανικό οχηματαγωγό, το οποίο έχει πάνω κανένα 2.000 στρατιώτες, έχει 50 μπλαχό, καμιά 25 απάτσι και πάνε στην άσκηση του ΝΑΤΟ. Νομίζω 1.800 οχήματα, δηλαδή είναι έχει πολύ πάντως σημαντικό. Το μήνυμα είναι σημαντικό. Περνάει όσο και αν κάποιοι μπορεί να το. Να το μήνυμα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εκείνο που πρέπει να πούμε, γιατί διαλάθη της προσοχής ορισμένων, τα θεωρούμε όλα δεδομένα. Δεν γίνεται τίποτα τυχαίο στη ζωή και κυρίως στη διεθνή διπλωματία. Είναι αυτονόητο. Ναι. Ο συμβολισμός είναι αυτονόητο. Ναι. Υπάρχει πρωτόκολλο, υπάρχει μια σειρά πραγμάτων. Άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι για να κάνει αυτό που έκανε ο Πάγια, το οποίο το κάνει για λογαριασμό των ΗΠΑ, δεν το κάνει ο ίδιος προσωπικά. Έτσι. Έχουν προηγηθεί. Έχει προηγηθεί μια πολύ σοβαρή δουλειά. Και αυτή η σοβαρή δουλειά γίνεται από μια κυβέρνηση, εν προκειμένου την ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή, θα πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί δεν γίνεται τίποτα στην τύχη, δεν βγαίνει ξαφνικά ο Μακρόν να πει κάτι. Βεβαίως
στη διεθνή σκακέρα είναι συγκλίνοντα συμφέροντα. Mm. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει και εσύ να ενεργείς, ώστε αυτά τα συμφέροντα, τα συγκλίνοντα, να έρχονται κοντά και να δένουν και να δημιουργούν έτσι μια δυναμική. Και εδώ, επειδή όπως πολύ σωστά τα λέμε όλα, να το τονίσουμε προχθές, αυτό. Υπήρξε μια ψιλοαναστάτωση. Βέβαια. Από την, τη λέξη διαφιλονικούμενα που έβαλε την η ανακοίνωση. Όμως την εξήγηση. Ναι. Την εξήγηση. Ακριβώς. Την εξήγησε ο κύριος Πάγια, το έληξε την παρεξήγηση, αλλά όμως έτυχε μιας πολύ μεγάλης εκμετάλλευσης που πέρασε για τα ελληνικά σύνορα. Και γι' αυτό έγιναν και αυτά σήμερα με το μεγαλύτερο δυνατό σε όλους τους τόνους. Λοιπόν, πριν πάμε τώρα στα πολιτικά, κύριε Ρωμανέ, θέλουμε να δείξουμε κάτι. Καταρχάς, θα δείξουμε ένα βίντεο που προβάλαμε και χθες. Πριν όμως, θα δείξουμε τις ένοπλες δυνάμεις που έκαναν τελευταία άσκηση στο Αιγαίο. Είναι η ομάδα Δέλτα, που συμμετέχουν τα πιο επίλεκτα κομμάτια του ελληνικού στρατού. Τώρα δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε, αλλά ή να αναφέρουμε κάποια. Λοιπόν, είναι η μοίρα αμφίβιων καταδρομών, το τμήμα αλεξιπτοδιστών, οι πεζοναύτες, έρευνα διάσωσης, η διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών, η μονάδα υποβρυχίων αποστολών, οι φρεγάτες της διοίκησης φρεγατών, δύο αρματαγωγά, μία μοίρα μαχητικών αεροσκαφών. Αυτή είναι η ομάδα Δέλτα. Έκανε μέχρι τις 17-18 Ιουλίου, ήταν μια άσκηση στο Αιγαίο. Θα δούμε κάποια πλάνα. Πάμε να τα δούμε. Από τα καλύτερα εκπαιδευμένα κομμάτια του, από τις καλύτερες εκπαιδευμένες δυνάμεις του ελληνικού. Είναι και για το φρόνημα, κύριε Παυλίδη. Εντάξει. Για το φρόνημα του κοσμέου που αφορούμε. Καλό είναι. Λοιπόν, άρτος και θεάματα. Το ελληνικό στρατός τον πληρώνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Πρέπει να επισημάνουμε κάτι ωραίο που είπε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες. Την ώρα που έκανε τις δηλώσεις ο Πάιατ, ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, είπε μετά τη λεκτική βελτίωση. Το είπε στον αέρα. Ναι. Ήταν καλό αυτό, ήταν καλή παρέμβαση. Ναι. Το θέμα λέει ξεκαθάρισε. Είναι ανταποκριτές και το στέλνουμε. Βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που αναφέρθηκε σε όλες αυτές τις τελευταίες προκλήσεις εν ώψη και της αυριανής φιέστας που, εντάξει, εδώ θα είμαστε, την δούμε και θα τη σχολιάσουμε. Τι να δούμε δηλαδή. Στην Αγία Σοφιά. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Πέτσας νωρίτερα σήμερα. Η Ελλάδα, όπως τόνισε από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κινείται με αυτοπεποίθηση, σιγουριά και απόλυτη ετοιμότητα. Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι η αναγγελία τουρκικών ερευνών σε τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας με τη νέα παράνομη ναύτεξ συνιστά κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Καταδεικνύει ταυτόχρονα την αιμονή της Τουρκίας στην παραβατικότητα και την απόλυτη περιφρόνησή της στο διεθνές δίκαιο. Η κυβέρνηση διαμηνύει σε κάθε τόνο και προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ελλάδα δεν θα δεχτεί παραβίαση της κυριαρχίας της και θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Λοιπόν, η πρώτη συνάντηση του Ελληναυτά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Πέτσα, η πρώτη συνάντηση έγινε το πρωί, θα δούμε και αυτό, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν δεν έχουμε το πλάνο μπαίνοντας, ή μάλλον του είπε, μπαίνοντας του Έλληνα Πρωθυπουργού, ότι έχουμε πολλά θέματα σήμερα, έχουμε ώρα να τα κουβεντιάσουμε όλα, είπε. Λοιπόν, βγαίνοντας μετά στην Βουλή, έκανε μια δήλωση. Πάμε να δούμε και αυτή και θα τα σχολιάσουμε. Το μήνυμα που μετέφερα σήμερα στον κύριο Μητσοτάκη ήταν ξεκάθαρο. Οφείλετε να αποτρέψετε το Roots Race σε περίπτωση που αυτό επιχειρήσει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Στο βαθμό λοιπόν που υπάρξει κλιμάκωση και όχι αποκλιμάκωση το επόμενο διάστημα, ζήτησα τον κύριο Μητσοτάκη, του συνέστησα, να ζητήσει έκτακτη σύνοδο κορυφής προκειμένου να συζητηθούν κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία. Η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, μόνο μία. Είναι η υφαλοκρηπίδα που ταυτίζεται με την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Δεν υφίστανται άλλες διαφορές. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι αδιαπραγμάτευτη. Γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο δεν υφίστανται. Το τουρκολιβικό σύμφωνο είναι ανυπόστατο και παράνομο.
ως εκ τούτου μία είναι η διαφορά μας. Αυτή τη διαφορά οφείλουμε να την λύσουμε μέσα από το διάλογο με την Τουρκία στη βάση του διεθνούς δικαίου, όχι όμως υποκαθεστώς απειλών και εκβιασμού. Μετρημένη ήταν η δήλωση. Ναι. Πώς το... Δεν μας ευνηδίασε. Ναι, πολύ μετρημένη δήλωση. Εγώ θέλω να πω κάτι τώρα εδώ, γιατί πάντα είναι αιρετικός αυτό το θέμα και το ξέρεις. Κακό. Καλό, καλό. Το Μαξίμου μιλάει για ουσιαστικές συναντήσεις και συζητήσεις που έγιναν με την κυρία Γεννηματά και τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι αυτό που γίνεται, τίποτα άλλο. Και πολύ καλά κινείται η πολιτική ηγεσία της χώρας. Κυβέρνηση, αντιπολίτευση κτλ. Όμως, αυτό το λέω και για τον κόσμο μας ακούει. Δεν μπορούμε να είμαστε σε διαρκή εφησυχασμό και συνέχεια να βάζουμε τα προβλήματα αυτά κάτω από το τραπέζι. Ναι. Δεν γίνεται. Τι άλλο να κάνουμε. Δεν γίνεται. Στο μέλλον θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε. Είναι ξεκάθαρο. Να συζητήσουν ποιοι, οι πολιτικοί αρχηγοί. Όχι. Α. Να συζητήσουν με την Τουρκία. Δεν υπάρχουν δύο πράγματα στη ζωή, στο έχω ξαναπεί. Ή πολεμάς ή συζητάς. Ναι. Δεν υπάρχει μέση οδός. Ναι. Έτσι γίνεται. Νομίζω πάντως ότι το ίδιο είπε και εγώ. Και έτσι. Πιάνομαι από αυτό που λέει ο κ. Παυλίδης. Και είναι ξεκάθαρο ότι πράγματι δύο δρόμοι υπάρχουν. Είπατε, ή πολεμάς ναι. ή πας, το ξεκαθαρίζω ακόμα πιο πολύ, στο δικαστήριο της Χάγης. Έτσι. Όμως και εμείς θα έχουμε μια διαφορά, κύριε Παυλίδη. Ή θα τη λύσουμε με τρόπους στους οποίους είμαι αντίθετος, ή θα πάμε νομικά. Έχει σημασία όμως. Πιστεύω ότι... Η βία, και εμείς μεταξύ μας έχουμε ναι. η βία, αλλά πρέπει να το αποφασίσουμε. Αγαπητέ κύριε Ρωμανέ και Χάρη Παυλίδη. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο, εμείς είμαστε ξεκάθαροι πολύ καιρό τώρα. Έχει η διαφορά είναι συγκεκριμένη, είναι μόνο αυτή, δεν πας υποκαθεστώς βίας προφανώς. Γιατί άμα διαλέξει τη βία προς τη βία, αυτό δεν μπορεί να τα παντρέψει. Αυτά τα δύο δεν παντρεύονται. Δεν πάμε με καθεστώς απειλών. Δεν παντρεύονται. Δεν θα πάμε με μπουνιές στο δικαστήριο. Ή θα πάμε στο δικαστήριο ή θα παίξουμε μπουνιές. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά για να καταλαβαίνω. Ξέρετε, γιατί εμάς μας φοβίζει, εμένα με φοβίζει και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι ακόμα και τα δικαστήρια που θα αποφασίσει ένας από τους 7 δικαστές που είναι για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Καταλαβαίνω τι θα μου πείτε. Ότι αποφασίζει ένα δικαστήριο και είναι η δικαιοσύνη. Διεθνές δικαστήριο και είναι αμερόληπτη κλπ. Ναι, σας καλύπτει αυτό, δηλαδή, αν υπάρχει κάποια αρνητική εξέλιξη, κάποιο εθνικό θέμα. Αλλά γιατί κάποτε πήγε να Ρωμάνος. Πάει και ο Ζαλ και τραβήχθηκαν οι Τούρκοι την τελευταία ώρα. Να τα λέμε όλα ανοιχτά και επισημήτη. Ναι. Και επισημήτη και τραβήχθηκαν οι Τούρκοι πάλι. Όταν γιατί είδαν τραβήχθηκαν, ότι για να τα θυμίζουμε όλα, γιατί ουσιαστικά τελευταία στιγμή πήγαν να βάλουν και τη Θράκη μέσα. Αυτό λέω λοιπόν ότι. Και ξεκινάω από τη βάση που είναι ποιες είναι οι διαφορές. Η διαφορά είναι συγκεκριμένη. Είναι η ΑΟΣ, η Φαλοκρηπίδα, άρα και η ΑΟΣ. Δεν είναι τίποτα άλλο. Και για αυτή τη συγκεκριμένη διαφορά και μόνο, πάμε και τη λύνουμε είναι μέσω μακριά, του δικαστηρίου. Είναι μακριά, επειδή η γραφτή του τελευταίο καιρό, κύριε Ρωμανέ, είναι μακριά το Καστελόριζο για σας. Όχι, καθόλου. Εγώ δεν θεωρώ ότι διαχωρίζεται η εθνική κυριαρχία. Για οποιαδήποτε σπιθαμή ελληνικού εδάφους. Κάθε σπιθαμή ελληνικού εδάφους, είτε είναι στην Εκάλη, είτε είναι στην Πετρούπολη, είτε είναι στο Καστελόριζο, είτε είναι στη Θράκη, έχει ακριβώς την ίδια αξία. Γι' αυτό και είναι ξεκάθαρο το μήνυμα που στέλνουμε και φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα. Κύριε Παυλίδη, γιατί. Καλά, μην με ρωτάς τώρα το αυτονόητο. Βεβαίως. Τι μακριά στις ψυχές μας, στις καρδιές μας. Πολλές φορές δηλαδή πρέπει να ακούμε. Αλλά αν ρωτήσω τον Τούρκο, αν είναι μακριά το Καστελόριζο, θα σου πει εδώ δίπλα είναι. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι τι λέμε εμείς μόνο. Το θέμα είναι να ακούμε και τι λένε οι άλλοι. Ο Τούρκος θα σου πει το Καστελόριζο είναι η Αίγινα. Είναι δίπλα μας. Πάμε με το καραβάκι. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι η κυριαρχία, η ελληνική κυριαρχία. Αυτά δεν το συζητάμε. Δεν αυτά υπάρχει είναι αστεία πράγματα. Δεν υπάρχει σπιθαμή ελληνικού εδάφους που να διαφέρει τι από αυτό, την τώρα. Άλλη σπιθαμή, από το άλλο μέρος, από το άλλο νησί και ούτω καθεξής. Και, και ο τελευταίος βράχος. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο κ. Πάγιατ είναι. Πάρα πολύ ξεκάθαρο. Έχει ακριβώς δεν συζητάμε τέτοια πράγματα. Σε όλη την Φαλοκρηπίδα που έχει και όλη η πυρωτική χώρα. Αλλά και, από την άλλη, το λέω εδάφος. Για το μέλλον εγώ. Γιατί σκέφτομαι για τις επόμενες γενιές. Κάποια στιγμή τα θέματα θα βγουν στην επιφάνεια. Δεν κάθονται συνέχεια στο βυθό. Θα αναδυθούν. Και εκεί πρέπει να έχουμε πρόταση. Δεν μπορούμε συνέχεια. Δηλαδή, όπως έχουν οι Τούρκοι μια στρατηγική την οποία υπηρετούν χρόνια.
δεκαετίες πίσω και πάνε, είτε είναι σοσιαλδημοκράτες πάνω. Σου θυμίζω, Ατήλας δεν ήταν η δεξή στην εξουσία. Έχουν σοβαρό μακροπολιτικό κέντρο, χάρη, τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο. Ήταν σοσιαλιστές στην Τουρκία, ο Ετσεβίτ. Αλλά έχουν συγκεκριμένη πολιτική. Μακροπολιτικό κέντρο. Λοιπόν, αμέσως θα πάμε να δείξουμε και τα πλάνα με την κυρία Γεννηματά. Είναι οι δύο συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς που έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης από το πρωί, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κ. Τσίπρα, και την κυρία Γεννηματά. Να δούμε και την κυρία Γεννηματά. Μετά θα δει 6 και 4 τον κύριο Βελόπουλο, μετά τον κύριο Βαρουφάκη γύρω σε 7.30. Και αύριο το πρωί, 9 η ώρα, θα Κουτσούμπα. Δει το Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα. Πάμε να δούμε τα πλάνα με την κυρία Γεννηματά, την πρόεδρο του Κινάλ. Όχι, τι γίνεται. Από απόσταση. Εδώ, εδώ. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Εμάστε, βλέπω, μπράβο. Εδώ είναι, ναι. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αλλά όπως ξέρεις, αυτές οι συζητήσεις. Σημασία έχει να μας δουν όλη την αγροφιά. Και λέω όλους, όχι ένα δύο. Αυτό περιμένει ο Γενικός Λαός από εμάς. Το μιλούν και μαθλές για την αγροφιά. Έστε και μαθλές κατά τίτλο. Είναι κρίσιμες οι ώρες. Λοιπόν, αυτά και με την κυρία Γεννηματά. Καλό το κλίμα. Εχμούλα, αμέσως μόλις μπήκαν, υπήρχε εχμούλα. Λοιπόν, κύριε, πριν πάμε στο διάλειμμα, κύριε Ρωμανέ, αραγές εθνικό μέτωπο δεν πρέπει να υπάρχει. Εθνική συνένεση σε όλα αυτά δεν πρέπει να υπάρχει. Και αν με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις, αυτό είναι εφικτό. Η δικιά σου πλευρά τι πιστεύει? Νομίζω ότι εμείς σταθερά. Όχι απλά είμαστε υπέρ αυτής της γραμμής, την υπηρετούμε και την υπηρετούμε και σε όλα τα πεδία, όχι μόνο στα εθνικά θέματα. Και δίνω και ένα παράδειγμα. Προχθές πέρασε στα ψηλά λόγω επικαιρότητας, λογικό, και είδα και τον κύριο Τσίπρα να το λιδωρεί, μη λογικό. Έγινε μια τελετή παράδοσης των φυλακών Οροπού, των ιστορικών φυλακών Οροπού, στο Δήμο Οροπού, στους πολίτες του Οροπού. Αυτό ήταν η ενότητα την οποία επαγγελόμαστε όλοι στα χαρτιά, αλλά αυτό ήταν στην πράξη ενότητα. Ήτανε ένα κτίριο ιστορικά φορτισμένο, με συμβολισμούς διχαστικούς στο παρελθόν, με πολιτικούς κρατούμενους, με τον κύριο Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος είχε φυλακιστεί εκεί, με πάρα πολλούς κομμουνιστές οι οποίοι είχαν φυλακιστεί εκεί, το οποίο σήμερα αυτή η κυβέρνηση έρχεται και το δίνει στο λαό, το δίνει στο Δήμο, σε μια τελετή που μίλησε η σύζυγος του κυρίου Λεντάκη, σε μια τελετή που διαβάστηκε μήνυμα από τον κύριο Θεοδωράκη, και ερχόμαστε και κάνουμε 46 χρόνια σχεδόν από την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας πράξη ακριβώς αυτή την εθνική ενότητα που χρειαζόμαστε όσο ποτέ. Και το κάνουμε σε ένα ζήτημα που δεν έχει καμία σχέση με τα εθνικά θέματα. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για εθνικά θέματα. Αυτός ο οποίος δεν καταλαβαίνω τι προσφέρει, τι υπηρεσίες προσφέρει, με τη συγκεκριμένη δήλωσή του, για να μην γενικεύω, είναι ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο ακούσαμε χθες στη Βουλή, να συνδέει την εθνική ενότητα, που είναι απαραίτητη προφανώς για τα εθνικά θέματα. Με τη συναυλία στον Οροπό. Αφενός λιδωρώντας αυτό το οποίο ανέφερα πριν, αλλά εκτός αυτού το συνέδεσε με τις αποκαλύψεις που έρχονται για τα έργα και τις ημέρες ΣΥΡΙΖΑ, και με την προανακριτική Παπαγγελόπουλου. Πώς μπορεί να συνδέεις, τι είδους σύνδεση είναι αυτή, τι είδους ντυλάρισμα είναι αυτό που δίνεις ασυλία σε εγκλήματα που έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ για να πάρεις συνένεση? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Επειδή εδώ δεν έχουμε αυτό προφανώς έχει του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει με τη εμείς μαφιόζικη λογική, ναι, και τη λογική συμμορία που αποκαλύπτεται, όχι, αποκαλύπτεται από όλα αυτά που διαβάζουμε στις εφημερίδες. Αν δεν ισχύουν, προφανώς δεν ισχύει και το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτά. Ξέρετε, αλλά βάσει αυτό που διαβάζουμε, βλέπουμε κάθε μέρα να αποκαλύπτεται μία άλλη πτυχή μιας μαφιόζικης λογικής και μιας λογικής συμμορίας που μας κυβερνούσε επί 4 ακόμα χρόνια. Ακόμα και αυτό, βλέπουμε. Κύριε Ρωμανέ, νομίζω θα συμφωνείτε κι εσείς ότι μέχρι αν να φτάσει σε δικαστήριο και να καταδικαστεί, έχουν όλοι το ψήγμα της αθωότητας. Δεν το συζητάω. Ας το πούμε έτσι. Τεκμήριο της αθωότητας είναι πολιτικά αυτό το οποίο εμείς υπηρετούμε, και γι' αυτό, αν θέλετε, και χθες, δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει αυτό ιστορικά, απήχε η κυβέρνηση, όπως απήχε και στη συζήτηση για την προανακριτική επιτροπή, έτσι απήχε και στη συζήτηση για την απόφαση του αν θα πάει ο κύριος Παπαγγελόπουλος για περαιτέρω ποινική διερεύνηση στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό που είπατε αυτό τώρα περνάει ακριβώς αυτό το συμβολισμό. Ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά το κοινοβούλιο και στον οποίο δεν εμπλεκόμεθα ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε κανένα βαθμό. Το θέμα είναι όμως να μην απέχει πάρα πολύ, διότι δημιουργούνται και κίνδυνοι, ελοχεύουν κίνδυνοι. Για παράδειγμα, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
να έχει ασκηθεί δίωξη στην κυρία του Λουπάκη και να παραμείνει στη θέση της. Αυτό είναι πολύ σουρεάλ. Πραγματικά είναι σουρεάλ. Δηλαδή, ο ένας εισαγγελέας, ο κύριος Τζούρας, έχει αποχωρήσει. Βεβαίως, έχει ευθύνες. Αναδείχθηκαν μέσα από το πόρισμα της Επιτροπής. Ο κύριος Μανώλης συνεχίζει. Η κυρία του Λουπάκη συνεχίζει. Το Πανελλήνιο έχει πλέον καταλάβει ότι αυτή η υπόθεση ήταν καραμπινά της και βορεία. Και η κυρία του Λουπάκη παραμένει εκεί. Μέχρι να αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν είμαι νομικός, δεν το ξέρω, αλλά είναι εντελώς παράδοξο για τη δημοκρατία, δηλαδή για αυτό που συμβαίνει τώρα. Πάντως, υπονοείς ότι θα έπρεπε ήδη η εισαγγελέας διαφθοράς να έχει παραιτηθεί αυτό. Δεν υπονοώ τίποτα, το λέω ξεκάθαρα. Ναι. Το λέω ξεκάθαρα. Ότι εδώ ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα πρέπει να κάνει κάτι. Δηλαδή, μην γελιόμαστε τώρα, μας βλέπει κόσμος. Προφανώς θα πρέπει. Πόσες μέρες έχουν περάσει από τότε που ασκήθηκε και δίωξη τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην κυρία του Λουπάκη. Να αποφασίζει το υπηρεσιακό συμβούλιο. Πόσες μέρες έχει ασκηθεί δίωξη στην κυρία του Λουπάκη? 10, 12. Μετά από όσα άκουσε χθες η κυρία του Λουπάκη από τον πρώην Πρωθυπουργό. Για λόγους ευτυχίας, λες τώρα. Μα βέβαια. Αυτό είναι άλλο. Μα βέβαια. Και είναι ίσως και συνδέεται και με την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε. Αλλά από εκεί και πέρα η δουλειά μια σοβαρή κυβέρνηση. Που δείχνει και τη διαφορά της σε όλα τα πεδία και σε όλα τα επίπεδα από την προηγούμενη κυβέρνηση ναι, και πόσο μπορούμε, διαφορετικά αντιλαμβάνεται τα πράγματα, είναι ακριβώς να σέβεται το αυτοδιοίκητο της δικαιοσύνης. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Έτσι σκέφτεται κάθε φιλελεύθερος, σοβαρός άνθρωπος δημοκράτης. Αλλά όταν λέμε ότι είχαμε να κάνουμε με συμμορία και αυτή η συμμορία είναι σήμερα στη Βουλή στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ή τους φέρεσε ως συμμορία. Ή τους φέρεσε ως πολύ δημοκρατικό συστημικό κόμμα. Δεν γίνεται. Πολιτικά τους φέρεσε και τους σπρώχνεις και τους πιέζεις για να δώσουν απαντήσεις εκεί που πρέπει να δώσουν που δεν έχουν ακούσει τίποτα. Γιατί για να το πούμε και αυτό, εγώ είδα έναν Τσίπρα εξαφανισμένο, πλήρως εξαφανισμένο. Δεν ξέρω αν ήταν σε κάποιο κότερο που συνηθίζει αυτή την εποχή. Εντάξει, αλλά δεν έχουμε εκπρόσωπα και εσείς. Ναι, αλλά, θα κάνω εγώ, δεν φοράω γράμμα. Κάνε εσύ το σύμβολο διάφορο. Αλλά είναι λίγο δύσκολο και πάλι. Ένας Τσίπρας εξαφανισμένος, ο οποίος πότε εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε ξαφνικά και δεν θα το σχολιάσω. Από την άλλη μεριά, ξέρετε τι λένε. Εμφανίστηκε ξαφνικά, μόλις έσκασε το θέμα με την Τουρκία, μέσα σε δευτερόλεπτα συγκάλεσε αυτή την κομματική σύσκεψη. Όχι, δύο λεπτά. Εγώ παραθέτω γεγονότα. Ναι. Δεν έκανα καν κρίση ακόμα. Λοιπόν, μέσα σε δευτερόλεπτα συγκάλεσε μία σύσκεψη κομματική με ανθρώπους που μέχρι χθες ήταν στην κορυφή της Εθνικής Άμυνας. Αλήθεια. Άρα θεωρώ ότι προφανώς η λογική λέει ότι σε μία κανονική δημοκρατία θα είχαν βγάλει τον κομματικό μανδύα αυτοί οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά τους βλέπουμε να συμμετέχουν σε μια κομματική σύσκεψη. Εκεί ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Και επίσης μπορεί να τα συνδέσει με τα προηγούμενα που συζητάγαμε. Η οποία είναι απόστρατη πια όμως. Εντάξει, οκ. Ποιοι είναι απόστρατη σήμερα. Η πολιτική που μετήγαν. Όχι, τα πρόσωπα ήταν ο κ. Καμπάς, ο αρχηγός του ΓΕΣ, ο κ. Αποστολάκης. Λέτε τη σύσκεψη. Λέω τη σύσκεψη. Νόμιζα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Απλά το μυαλό μου εμένα πήγε στη σύσκεψη εκείνη το βράδυ στο δωμάτιο. Όχι, εκεί δεν έχω πάει ακόμα. Απλά για να. Άρα λοιπόν λέω ότι αυτό δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βρήκε λέξη να πει για τα 72 δις, δεν βρήκε λέξη να πει για τις αποκαλύψεις σε εφημερίδες σχετικά με την κυρία. Σχεδόν τα μισά, το είπανε. Α το πούμε στην οικονομία. Αυτό το είπε ο κ. Χαρίτσης. Ο κ. Χαρίτσης δεν εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε, λέω, μόνο όταν έσκασε το θέμα με την Τουρκία. Και ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα. Και επίσης, για να κάνετε λίγο το συνήγορο διάφορο, εντελώς, λέγανε από την αξιωματική αντιπολίτευση, λέγανε αυτό που είπε και ο κ. Χαρίτσης. Καλά τώρα, για να μην τρελαθούμε. Ότι δεν πήγε ο Πρωθυπουργός εχθές. Αυτό λένε. Από τη, για την, την, στη Βουλή για την μα δεν είχε πάει ούτε στη Βουλή. Όντως είναι πολιτικό. Ναι, αυτή είναι επίσης. Εγώ κατανοώ την πολιτική στάση. Ναι. Αλλά ακριβώς αυτή τη διαφορά μας. Που καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο ίσως και να την αντιληφθούν γιατί έχουν μάθει να σκέφτονται μόνο με τον τρόπο που αποδεικνύεται από τα ντοκουμέντα που βγαίνουν. Δηλαδή δεν πήγε. Θέλει να πει ο κ. Δρομανός ότι ο Πρωθυπουργός δεν πήγε να πει ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνικού κράτους. Θα μπορούσε να πάει και να πει ότι είναι η μεγαλύτερη και βορεία από συστάσεις και να το πάω και ένα βήμα παραπέρα. Σας πληροφορώ ότι παρότι πράγματι μπορεί ο καθένας να σκεφτεί πόσο εύκολο θα ήταν ο Πρωθυπουργός να σηκώσει 10 φορές παραπάνω όλες αυτές τις αποκαλύψεις που βγαίνουν καθημερινά, να σηκώσει 10 φορές παραπάνω όλα αυτά που βγήκαν
από την Προανακριτική Επιτροπή, να σηκώσει 10 φορές παραπάνω, σας λέω εγώ, και τα 70 δις που ακόμα ο κόσμος δεν ξέρει καν, δεν έχουμε προλάβει να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις λεπτομέρειες αυτής της πρωτόγνωρης συμφωνίας, που αν σας έλεγα πριν από 3 μήνες ότι θα υπάρξει κοινός δανεισμός για την Ευρώπη, θα με λέγατε τρελό. Αν σας έλεγα ότι θα υπάρξουν επιχορηγήσεις για τη χώρα μας, θα με λέγατε τρελό από την Ευρώπη. Και να τα συνδέσουμε και όλα αυτά με αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και αυτούς που λέγανε να βγούμε από το ευρώ και για τους κακούς δανειστές που μας πίνουν το αίμα και το καθεξής, αλλά δεν πάω τόσο πίσω. Λοιπόν, όλα αυτά, παρότι πιθανόν πολιτικά και μικροκομματικά θα συνέφερε πάρα πολύ κάποιον ο οποίος θα σκεφτόταν ίσως και λίγο διαφορετικά από ό,τι σκέφτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να τα σηκώσει πολύ περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε οι πρώτοι που θα προτιμούσαμε να μην υπάρχει τίποτα από αυτά στην ατζέντα και να υπάρχει μόνο ο χώρος για να δείξουμε όλα αυτά που γίνονται αυτό το διάστημα στο κυβερνητικό έργο, τις επενδύσεις οι οποίες λίμναζαν επί χρόνια και τώρα ακόμα και εν μέσω κορονοϊού, εν μέσω όλων αυτών που ζούμε με τον Εύρο, με την Τουρκία και τρέχουνε πρωτόγνωρα. Για το ελληνικό όλα, λέτε και την Κασιόπη. Το ελληνικό, η Κασιόπη, ναι. Στη Θεσσαλονίκη, μία σειρά προγραμμάτων όπως το Αντώνης Τρίτσης που θα δώσει πνοή σε όλη την επικράτεια και στους δήμους και χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και ένα χρόνο ρε παιδιά είναι αυτή η κυβέρνηση. Λοιπόν, και εκτός από αυτό φυσικά όλα αυτά τα οποία έχουμε να συζητήσουμε και θα μπορούσαμε να συζητάμε καθημερινά για τα 70 δις και δεν συζητάει κανείς για τα 72 δις. Ένα χρόνο και μάλιστα με κρίση στον Εύρο, με κορονοϊό, κορονοϊός, οι επιπτώσεις πέραν του διαστήματος των 2 μηνών που ήμασταν σε καραντίνα. Οι επιπτώσεις του κορονοϊού είναι φοβερές. Αυτό λέω, ότι εν μέσω δηλαδή αυτών των καταστάσεων τρέχει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μεταρρυθμίσεις πρωτόγνωρες, επενδύσεις, πράγματα που λίμναζαν επί χρόνια. Προφανώς θα γίνουν και λάθη, αλλά εντάξει, με την ταχύτητα που τρέχει και με τα προβλήματα που υπάρχουν. Προγράμματα, απορρόφηση πρωτόγνωρη. Δεν μ' άρεσε να διακόπτω, αλλά όλα αυτά, από την θα θέλαμε μεριά πολύ περισσότερο χρόνο, ναι, για να τα μάθει ο κόσμος, γιατί τα μισά από αυτά δεν τα ξέρει καν. Και παρόλα αυτά συζητάμε πράγματα που μας ανατριχιάζουν, μας δυσαρεστούν. Αλλά από την άλλη δεν μπορούμε και να τα συγκαλύψουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Από την άλλη, θα μπορούσα να πω για την οικονομία και θα το ανοίξουμε το θέμα λίγο πιο μετά, ότι τα παράπονα πολλών επιχειρήσεων, για να σας το πω από την άλλη, ότι δεν έχουν πάρει τεπίξο, δεν έχουν πάρει στην αγορά. Είστε πάρα πολύ σωστά. Δεν έχουν πάρει επιστρεπτές προκαταβολές. Λέχθηκε από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ότι με πρόταση της Ένωσης ότι θα πάει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου αναστολή των δόσεων των στεγαστικών δανείων, τίποτα. Πυροτέχνημα στον αέρα, δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή είναι παράπονα εδώ, άμα πάρετε τα αρνήματα που έρχονται. Λες για τις δόσεις των. Ναι, για τις δόσεις στεγαστικών δανείων. Τη Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Φυσικά όλες οι δόσεις του κόσμου. Δηλαδή από την άλλη μεριά, κύριε Ρωμανέ, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θέλει μεγαλύτερη εδώ, και περισσότερη όμως, δουλειά στα θέματα της καθημερινότητας. Θέλω να διακόψω εδώ το θέμα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Και το έχεις βάλει πολύ καιρό αυτό το θέμα και όντως έτσι είναι. Είναι τα περισσότερα μηνύματα που έρχονται για το τα δάνεια. Το θέμα όμως είναι ότι επειδή οι τράπεζες έχουν μία αυτονομία, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών από την ώρα που αποφάσισε η ίδια. Δεν αποφάσισε, ήταν πρόταση, χάρη. Είναι πρόταση, και από εκεί και πέρα χάθηκε. Είναι οι θεσμοί, θα μου πεις τώρα. Γιατί εντάξει, δεν είναι μόνο η ελληνική κυβέρνηση. Δεν μπορεί είναι να είναι άλλο ξεκάθαρα καταρχάς ότι πολιτική πίεση. Μία τεράστια γραφειοκρατία στην Ευρώπη, η οποία καθυστερεί πάρα πολύ πράγματα, τα οποία πράγματι ανακοινώθηκαν στα διαγγέλματα εν μέσω COVID και ούτω καθεξής. Και πράγματι, παρότι μπορεί να μην φαίνεται ακόμα στον πολίτη, τρέχουνε για να προλάβουνε να έρθουν το γρηγορότερο. Υπάρχει μία σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων που εγώ θα συμφωνήσω ότι δεν έχουν πετύχει όλα το στόχο τους, αλλά το γεγονός ότι κάποια πιθανόν χρειάζεται μεγαλύτερη πίεση ή μεγαλύτερη ευελιξία από τις τράπεζες για να πετύχουν το στόχο τους. Σωστό δεν σημαίνει ότι δεν. Εγώ χαίρομαι που τα ακούω από εσάς. Το χαίρομαι που τα ακούω. Μα είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι. Γιατί είστε και άνθρωπος της αγοράς. Δεν λοιπόν, ότι δεν κινείται διαρκώς η κυβέρνηση για να καλύψει αυτά τα κενά, για να βρει νέα τα οποία θα υποκαταστήσουν αυτά τα οποία πιθανόν δεν είχαν τα αποτελέσματα που θέλαμε μέχρι τώρα, χωρίς να σημαίνει ότι μακροπρόθεσμα δεν θα τα έχουν. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πράγματα. Για παράδειγμα, υπάρχει το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις, το οποίο είναι μια πάρα πολύ σημαντική ενίσχυση. Ναι. Ακούω ότι την περιμένουμε στις αρχές του φθινοπόρου. Ναι, νομίζω ότι όλος ο κόσμος έχει να κερδίσει, ειδικά ο μικρομεσαίος, από αυτό. Υπάρχει οι επόμενες δόσεις της επιστρεπτές προκαταβολής, που για να είμαστε ειλικρινείς έχει πετύχει ως μέτρο. Έχει προβλήματα. Φτάνει, έχει προβλήματα, αλλά φτάνει σε μεγάλο βαθμό στον τελικό αποδέκτη. Υπάρχουν τα προβλήματα τα γνωστά με τις τράπεζες, που έχει ασκηθεί τεράστια πίεση
υπάρχει απ' την άλλη και μια κατανόηση προφανώς ότι δεν θες να δημιουργήσεις μια νέα γενιά κόκκινων δανείων και ούτω καθεξής. Άρα εκεί είναι μια δύσκολη εξίσωση, δεν κοροϊδεύουμε κανέναν. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όλες οι διευκολύνσεις που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών με τις δόσεις για το φόρο εισοδήματος, με διευκολύνσεις για παρατάσεις πληρωμών και ούτω καθεξής. Και εκεί επίσης συνεχίζουμε δυναμικά να επεκτείνουμε και να διευρύνουμε όλα αυτά τα μέτρα όσο χρειάζεται και θα συνεχίσει να γίνεται αυτό. Δεν πρόκειται να είμαστε απομονωμένοι και αποκομμένοι από την πραγματική οικονομία, το αντίθετο. Ο στόχος είναι ακριβώς να προχωρήσουμε χωρίς να μείνει κανείς πίσω. Η έκθεση, η χθεσινή του ΟΣΑ, παρά το ότι προφανώς έχει αρνητικά στοιχεία γιατί μελετάει μια πολύ αρνητική περίοδο για την παγκόσμια οικονομία. Είναι προφανές λοιπόν ότι ποιο είναι το θετικό εντός εισαγωγικών μέσα στα αρνητικά. Ότι επιβεβαιώνει το βασικό σενάριο που είναι ύφεση 8% και δεν το διευρύνει περαιτέρω. Ναι. Φυσικά αυτό υπόκειται σε ό,τι έχουμε μπροστά που κανείς δεν το ξέρει, δηλαδή αν θα υπάρχει δεύτερο κύμα ή όχι και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό το δεύτερο κύμα. Αλλά γεγονός είναι ότι μέχρι τώρα δεν φαίνεται να χειροτερεύει αυτό το ήδη κακό σενάριο. Επαληθεύει ότι ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση είναι σε σωστή κατεύθυνση και το υπογραμμίζει αυτό η έκθεση του ΟΣΑ. Επιβεβαιώνει ότι από την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής και μετά μπορούμε μεσοπρόθεσμα να γυρίσουμε σε μια ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά. Λοιπόν, όλα αυτά προφανώς είναι θετικά σημάδια. Εννοείται ότι η ανεργία είναι το μεγάλο στοίχημα, το μεγάλο ζητούμενο και η ανάσχεσή της δηλαδή είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και νομίζω ότι σε αυτό, για να έχουμε ολοκληρωμένη την εξίσωση, το πολύ μεγάλο στοίχημα είναι ακριβώς πώς θα διατεθούν αυτά τα 72 δις. Όταν έρθουν. Όταν έρθουν, ναι, που υπάρχει ένας τρόπος, ένα 10% να έρθει πιθανόν και μέσα στο 20. Εντάξει, για το 20 και το μεγαλύτερο κομμάτι του 21-22. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, το μεγάλο στοίχημα λοιπόν αυτών των μηνών δεν είναι να κλαίμε πάνω από τη ζημιά που έχει γίνει, γιατί προφανώς έχει γίνει και δεν κοροϊδευόμαστε. Και με την πανδημία. Είναι αφενός να σώσουμε ό,τι σώζεται με όλα αυτά τα μέτρα που σας ανέλησα και αφετέρου να παρουσιάσουμε το φθινόπωρο έναν τρόπο ώστε επιτέλους να αλλάξουμε αυτή τη ρημάδα τη χώρα με αυτά τα λεφτά, να στοχευθούν σωστά, να πάνε εκεί που πρέπει, να πέσουν στην πραγματική οικονομία, να αλλάξουμε το αναπτυξιακό μοντέλο και να μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι που θα έχουμε κάνει μια μεγάλη κρίση, μια τεράστια ευκαιρία. Απλά, κύριε Ρωμανέ, πριν μιλήσω ο Χάρης, σε εσάς θα γυρίσει, γιατί τώρα πέρασε ήδη ένας χρόνος. Πάει. Οι προηγούμενοι, όσο κριτική και να κάνετε τις εκλογές, χάσανε. Τιμωρήθηκαν αρθέντα από το εκλογικό σώμα. Τώρα από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μετά θα ασχολούνται με τους προηγούμενους. Θα λένε εδώ. Γι' αυτό θα πρέπει, δηλαδή, περισσότερο στην οικονομία παρά. Εγώ θα γίνω πιο τολμηρός από εσάς και θα πω ότι ήδη δεν ασχολούνται με τους προηγούμενους. Άλλο το να κρίνουμε τα έργα και τις ημέρες τους όσον αφορά όλα αυτά τα πρωτόγνωρα και ανατριχιαστικά που μαθαίνουμε. Και άλλο το να συγκρίνει κανείς την πορεία αυτής της κυβέρνησης με τους προηγούμενους. Θεωρώ δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης, δεν υπάρχει κανένας λόγος σύγκρισης και εμείς δεν πάμε να συγκριθούμε με το ΣΥΡΙΖΑ, πάμε να συγκριθούμε με τα μεγάλα στοιχήματα που έχουμε μπροστά μας για τη χώρα. Κύριε Παυλίδη, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αποδείξει ότι όταν γίνεται λάθος, όταν διαπιστώνει ότι κάτι δεν πάει καλά, παρεμβαίνει αμέσως, το αναγνωρίζει και το διορθώνει. Και δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε ποιες περιπτώσεις το έχει κάνει. Το έχει κάνει. Έγινε και στην παρτιμία. Εντάξει, αν το λέω εδώ, εγώ και με τα προγράμματα κατάρτισης και λοιπά. Εδώ, εγώ παρατηρώ ότι υπάρχουν κάποια προβληματάκια. Οι προθέσεις και οι γενικές γραμμές είναι στη σωστή κατεύθυνση. Και θα έλεγα μάλιστα είναι και γενναία. Αυτό. Φαίνεται η εικόνα. Και γενναίες πρωτοβουλίες. Το προβληματάκι είναι, για παράδειγμα, πώς καταργήθηκε στο 9 η εκπεριτροπής που διασφάλιζε κάποιες θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο. Ξεκίνησε η συνεργασία, άφησε απ' έξω το 9, ενταχθήκανε κάποιες επιχειρήσεις στο συνεργασία στο ΣΟΥΡ και αρχές Ιουλίου το Εργάνη τους πέταξε έξω. Και τα παράπονα με τα χρηματοδοτικά. Εκεί υπάρχουν προβληματάκια, αλλά θεωρώ ότι γίνονται όλα τόσο γρήγορα που τα αντανακλαστικά καμιά φορά αργούν. Πιστεύω ότι θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις και πολύ σύντομα πάνω σε αυτό, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος όντως. Ξέρεις, όταν βγαίνεις, κύριε Ρωμανέ, από το σύστημα αυτό το ΣΟΥΡ, το εκπεριτροπής, δεν υπάρχει διασφάλιση θέσεων εργασίας. Ήδη ξέρω πολλές επιχειρήσεις που από 15 Ιουλίου και μετά δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αυτό λέω ότι όλα αυτά θα επεκτείνονται και θα διευρύνονται όσο χρειάζεται, ακριβώς για να μην έχουμε τέτοια ζητήματα. Πάμε λίγο, γιατί πρέπει να δείξουμε δήλωση κυρίας Γεννηματά από το Περιστήλιο. Πάμε να τη δούμε. Είναι κρίσιμες οι στιγμές για τον τόπο.
Η τουρκική επιθετικότητα κλιμακώνεται επικίνδυνα, προκαλώντας και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι Έλληνες ενωμένοι οφείλουμε να ορθώσουμε το ανάστημά μας με νυφαλιότητα, αυτοπεποίθηση αλλά και αποφασιστικότητα. Κανένας εκβιασμός με πρόσχημα τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν πρέπει να μείνει χωρίς απάντηση. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να τον αποτρέψει. Δεν είναι από το Περιστήλιο, είναι από το γραφείο του Κινάλ μέσα στη Βουλή. Ωραίο το γραφείο, ωραίο φόντο έχει. Αυτό είναι του Κινάλ το γραφείο. Πράσινο. Όχι, από ωραίο. Το παλιό Πασόκ, πράσινο ήταν όλα. Λοιπόν, στο γραφείο. Εγώ απορώ γιατί δεν λέγεται Πασόκ το Κινάλ. Γιατί δεν λέγεται. Δηλαδή τώρα θέλω να αναφέρεις... ανοίξουμε τέτοια κουβέντα. Όχι, τώρα, αλλά μια μέρα θα ήταν καλό να φέρεις κάποιον άνθρωπο από το Κινάλ να μας εξηγήσει. Γιατί έχει σημασία ποιον άνθρωπο από το Κινάλ θα φέρει. Ναι. Γιατί ανάλογα με το ποιον θα φέρετε, φαντάζομαι θα πάρετε άλλη απάντηση. Είμαστε. Κύριε Ρωμανέ, έχουμε χαλαρώσει, είναι και το καλοκαίρι. Λέτε και ωραίες ατάκες σήμερα. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα νέα πρόκληση. Βγήκε ο μπαμπάς, ο πατέρας της γαλάζιας πατρίδας, ο Τζιχάτ Γιαϊτζή, και είπε τι, είπε να δούμε τι άλλο θα βγάλουν. Λέει, θα φέρει πρόταση ώστε η Τουρκία να μετονομάσει το Αιγαίο. Δεν καλά, θέλω παιδιά, να ακούει η λέξη Αιγαίο στην Τουρκία. Ναι, εντάξει, η γραφικότητα είναι κομικοτραγική κατάσταση. Αυτός θα είναι κάποιος γραφικός τύπος τώρα. Να ονομαστεί, προτείνει Βόρεια Μεσόγειος. Να σου πω κάτι, με συγχωρείς τώρα. Γιατί είπα πριν κάτι και μου λες μην κάνεις κινήσεις και τα λοιπά. Αλλά στην Ελλάδα ξέρεις πόσοι γιαλατζοί τέτοιοι υπάρχουν, πώς το λένε αυτόν τον λοιπόν, κύριο. Λοιπόν, εντάξει, πάμε τώρα να σου δείξω. Αυτός είναι ο μπαμπάς της γαλάζιας πατρίδας. Ποιος μπαμπάς, αυτός είναι για αποστρατευτή μου φαίνεται. Λοιπόν, της γαλάζιας του Ερντογάν αύριο, ο παππούς. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι σοβαρό, γιατί αυτό είναι και μας ενδιαφέρει εδώ και είναι και οικονομικής φύσεως. Θα επανέλθουμε μετά να βάλουμε και τα υπόλοιπα θέματα και της οικονομίας. Λοιπόν, έγινε εκδήλωση από τον ΟΠΑΠ σήμερα και από την ΑΕΚ, ιστορική ομάδα η ΑΕΚ. Άσχετα. Κύριε Ρωμανέ, είστε τι ομάδες. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά δεν είμαι από τους φανατικούς. Όχι, είστε. Δεν πολύ ασχολούμαι δηλαδή. Παραδοσιακά αγαπάτε, και ιστορικά να αγαπάτε όλες τις ομάδες και τους Ολυμπιακούς και τους φιλάθλους. Αλλά εμείς γιορτάζουμε. Ο κύριος Παυλίδης είναι Ολυμπιακός. 45ο, 45. Εντάξει, συγχαρητήρια για Παυλίδη. Να προσέχετε μόνο τον κορονοϊό εκεί στους πανηγυρισμούς. Δεν κολλάμε. Εντάξει, δεν κολλάει. Όχι, έχουμε ανοσία. Λοιπόν, έγινε σήμερα από τον ΟΠΑΠ εκδήλωση. Το γήπεδο αυτό που λένε όλοι οι αεξίδες, θα τα ακούσει και ο Σωτήρης ο Ξενάκης, ο φίλος μου και ο συνάδελφός μας. Λοιπόν, ο οποίος είναι από τους πιο φανατικούς αεξίδες, που το έλεγε «Γεια Σοφιά, Γεια Σοφιά, Γεια Σοφιά». Ωραία. Από εδώ και πέρα θα λέγεται ο Παπαρένα. Πάμε να δούμε το βιντεάκι. Βεβαίως θα λέγεται και Αγιά Σοφιά από τους αεξίδες, αλλά επισήμως είναι ο Παπ. Ωραίος άντρας, βέβαια. Πληρώνει ο Παπ. Θυμίζει Άγιαξ. Καλό είναι. Πολύ καλό. Κοντά στον ελληνικό αθλητισμό ο Παπ. Πρέπει να λένε τα καλύτερα και χορηγεί. Λοιπόν, πάμε να το δείξουμε και πάμε στο διάλειμμα. Ο ΟΠΑΠ και η ΠΑΕ ΑΕΚ ενώνουν τις δυνάμεις τους για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, το οποίο ονομάζεται ΟΠΑΠ Αρένα. Η συμφωνία ονοματοδοσίας του νέου γηπέδου παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση, Δετάρτη 22 Ιουλίου 2020, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παραβρέθηκαν η διοίκηση του ΟΠΑΠ, σύσσωμη οικογένεια της ΑΕΚ, μεγάλες δόξες του ελληνικού αθλητισμού, καθώς και εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα αποκαλύπτουμε το όνομα του νέου γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κυρίες και κύριοι, το όνομα είναι ΟΠΑΠ Αρένα. Η ΟΠΑΠ Αρένα δεν αποτελεί απλώς το αποτέλεσμα μιας επιτυχούς εμπορικής διαπραγμάτευσης σε ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά την αφετηρία μιας στέρεης και πρωτόγνωρης για τα ελληνικά δεδομένα πενταετούς συνεργασίας με προοπτική. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια εταιρεία συνδέει το όνομά της με ένα αθλητικό κέντρο. Η ΟΠΑΠ Αρένα θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα ποδοσφαιρικά γήπεδα στην Ευρώπη και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε αθλητικές υποδομές στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Η χωρητικότητα των 32.000 θέσεων κατατάσσει το γήπεδο στην κατηγορία FIFA UEFA 4 αστέρων και θα μπορεί να φιλοξενήσει τελικές φάσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο ΟΠΑΠ συμβάλλει σημαντικά σε ένα έργο που δημιουργεί μεγάλα ωφέλη σε αθλητικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, ενισχύοντας τη σύνδεση του αθλητισμού με την κοινωνία. Το γήπεδο λοιπόν της ΑΕΚ που θα ανήκει σε όλους τους ΑΕΚτζίδες θα είναι ένα τοπόσιμο. Δεν θα είναι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία θα επιτρέψει συνέργειες μεταξύ των δύο ισχυρών μπραντς, τόσο σε αθλητικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, μέσω πολλαπλών δράσεων στο νέο γήπεδο.
μπορούμε να τον πούμε. Μάλιστα. Σχολιάζουμε εδώ και στο διάλειμμα τα καλύτερα, τα λέμε στο διάλειμμα. Γιατί πάντα. Τώρα που είναι και χαλαρά το καλοκαίρι, είναι αυτά που είναι τελευταία μέρα, κύριε Ρωμανέ. Τελειώνει η σεζόν και είμαστε και πιο χαλαροί. Τελευταία μέρα για εσάς, βέβαια, γιατί εμείς δεν είναι. Εσείς θα είστε σε επάλξεις, έτσι είναι η κυβέρνηση. Άμα είστε κυβέρνηση, όχι, θυμάστε όταν σας... Δεν παραπονιόμαστε, χαιρόμαστε. Όταν σας αντιπολίτευσε, πήγατε και διακοπές. Τώρα δεν έχει. Σχετικό είναι και αυτό. Λοιπόν... Καλά, μην ξεχνάς τώρα, γιατί μας τσιγκλάς τώρα. Ναι, σχούρεις. Παρακαλώ. Σχούρεις. Πάντως, αν δείτε τις τελευταίες χρονιές, είχαμε πέρσι εκλογές, πρόπερσι Μάτι. Το 17 ήταν πάλι διάφορες φωτιές, Μάνι, Κύθυρα κτλ. Καλά, 15 δεν το συζητάω. Το 16 δεν εγώ ξέρω ότι ο κύριος Τσίπρας τέτοια εποχή με τις φωτιές και με όλα αυτά, αν κάνετε μια αναδρομή στο παρελθόν, θα δείτε ότι γύριζα από διακοπές. Θα το πεις. Από διακοπές γύριζα. Ο κύριος Τσίπρας, μα το είπα. Είχε περάσει πολύ. Το είπα και με γνωρίσατε. Είχαν περάσει φωτιές. Είπα ότι κρυβότανε και δεν ξέρω αν ήταν λοιπόν, σε κάποιος κόπος. Περιπτώση. Δεν έχουμε εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια πολιτικά μιλάει εσύ. Εγώ. Ενδυματολογικά. Και να προσπαθήσεις είναι λίγο δύσκολο να το κάνεις. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορείς να το πετύχεις αυτό. Όλα τα άλλα μπορεί να το πετύχεις. Γιατί ενδυματολογικά. Πάμε να δείξουμε μια φωτογραφία. Κάτσε να πάμε τώρα λίγο πιο κάτω. Μαυρισμένο τον είδα τον κύριο Τσίπρα. Είναι τώρα. Είδα κι άλλους μαυρισμένους. Λοιπόν, πάμε τώρα. Να δείξουμε μια φωτογραφία χθες από τη Βουλή. Ο μόνος σταθερός, εμένα μου κάνει εντύπωση. Και για τα μέτρα, κοιτάξτε, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Κανένας δεν φόραγε μάσκα. Μπράβο του, μέσα στην αίθουσα. Ήταν, βγάλτε με εμένα. Σωστός. Δείξτε τον πρόεδρο. Σωστό, πραγματικά. Διατάξεις, όλη τη διάρκεια που έμεινε μέσα, ο πρώην πρωθυπουργός. Κοίταξε, όλοι οι άλλοι δεν φοράει κανένας. Απόλυτα κόμματα. Μόνο ο Γιώργος Παπανδρέου. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα, γιατί σήμερα είναι μια δύσκολη επέτειος, μια επέτειος που είναι από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει περάσει αυτός ο τόπος, 102 νεκροί δεν είναι λίγοι. Θα πάμε να δείξουμε ένα κομμάτι από την έρευνα που είχε κάνει ο Αλέξης, ο Παπαχελάς, και μετά να σχολιάσουμε λίγο τα της εποχής, θα δώσουμε και αυτά που είχαν συμβεί πριν από 2 χρόνια και να δώσουμε και μια εικόνα για την Κορινθία, γιατί το σημερινό μέτωπο με τις φωτιές είναι εκεί, το μεγάλο, όπου η φωτιά είναι ανεξέλεκτη γύρω από το Σοφικό αυτή την ώρα. Πάμε να το δούμε. Και είχα δει μπάλα εδώ εγκλωβισμένοι, δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν, οι κρόνιδες σηκώνουν, οι σουλόγια χάος. Κύματα μέσα από τα σύρι, φεύγει η φωτιά. Χρειαζόμαστε επιγόντουσα εναέρια, γιατί η φωτιά εάν περάσει τη Χαράδρα, δεν μπορούμε να την κρατήσουμε με τίποτα. Μάλλον η φωτιά έχει καμπαλίσει το ρεύμα, φύγετε από εκεί πέρα. Με ακούς? Ναι. Μαρία, είναι εντολή του Υπουργού, φίλε, δεν μπορώ. Κάτσε, άμα ξαναπάρει τηλέφωνο, θα το πω. Εμείς τα αιτήματα τα παίρνουμε από κάτω. Τι να πω, εντάξει. Νοώντας από κάτω, υπουργός, γενικός, στρατηγός και δύο στρατηγοί. Το να σύρματο, αν μιλήσετε στο 15, δεν σας ακούει το εναέριο. Όχι, και δεν θα διαχειρίζουμε εγώ το εναέριο. Άλλη γνώση είσαι αυτή τώρα, ποιος θα διαχειρίζεται. Αποκλεισμένο και δεν μπορώ να περάσω απάνω. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. Σας ακούω. Κόκκινο λιμανάκι Ραφίνα, φτιάχνονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί. Κάτι υπομονή, κυρία, κάτι υπομονή. Πάμε υπομονή να κάνω. Κάτι κουράγιο. Και τι μας έχετε εκπαιδεύσει. Είχε νεκρός, για να δεν το σαν ακαινώνω. Χρονιμάς. Μάλιστα, βλέπουμε, διαβάζουμε και τα μηνύματα του τηλεθεατών. Να ευχαριστήσουμε όλους τους τηλεθεατές για τα μηνύματά τους. Και για τους φίλοι από την Ερυθρέα και από τους λιγότερο αυστηρούς. Και αυτούς μας. Και εμείς θέλουμε και την κριτική και θέλουμε... Έχουμε και τα μηνύματά της. Μα όπως κάνουμε, να σου πω κάτι, όπως κάνουμε εμείς κριτική, πρέπει να δεχόμαστε και την κριτική που μας κάνουν, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Τώρα, λοιπόν, να πάμε λίγο σε... Με τι θες να ασχοληθούμε. Κύριε Παυλίδη. Λοιπόν, είναι ανατριχιαστικά αυτά. Τα μηδιάματα, ναι, και τα χαμόγελα. Αυτά είναι ανατριχιαστικά. Πίσω από αυτή την τραγωδία ήταν 102 νεκροί. Ήμασταν σε δημοσιογραφικά πόστα εκείνα τα βράδια και τα ζούσαμε. Η τραγικότητα των στιγμών όντως ήταν απερίγραπτη. Λοιπόν, κοίτα. Η συλλογική μνήμη κάποια στιγμή το αποθεί, περνάει. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί βιώνουν κάθε μέρα αυτό το δράμα. Έχουν περάσει 2 χρόνια και η πληγή μένει στις καρδιές τους. Το οικιστικό δεν έχει προχωρήσει, θέλω να πω. Δηλαδή, για να βάζουμε λίγο. Ποιο? Και κάποια. Το οικιστικό έχουν πει ότι κάποια. Όχι, εγώ μιλάω για τον ανθρώπινο πόνο τώρα. Εγώ μιλάω για τον πόνο των ανθρώπων.
Έχασαν τις οικογένειές τους, περιουσίες τους. Την ανθρώπινη ζωή που έφυγε. Βεβαίως. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα, γιατί αυτά τα πράγματα μπορεί να ξαναγίνουν, είναι άλλο θέμα. Η συγκάλυψη όμως είναι εγκληματική. Δηλαδή, αν αυτά πραγματικά που ακούμε αυτές τις μέρες και σήμερα, αυτά που βγήκαν σήμερα, δηλαδή το ότι γνώριζαν οι αρμόδιοι από τις 7 παρατέταρτο ότι υπήρχαν νεκροί, και το ίδιο βράδυ στο συντονιστικό ο Πρωθυπουργός επέστρεφε. Θυμάσαι εκείνη τη σύσκεψη. Χώρα, ναι, να θυμίσουμε ποιοι αυτό... ήταν εκεί. Ήταν ο κύριος Πολάκης, ναι. Ήταν ο κύριος Κουρλέτης, ήταν οι αρχηγοί των σωμάτων, ο κύριος Τόσκας. Οι οποίοι έκαναν έκπληκτοι ότι δεν γνώριζαν ότι υπάρχουν νεκροί. Και συγγνώμη κύριε Παυλίδη που σας διακόπτω, ναι. Βάσει αυτών που μαθαίνουμε, κρατώντας πάντα τον αστερίσκο ότι πρέπει να επιβεβαιωθούν. Σωστά. Γιατί είναι και μια βιομηχανία μηνύσεων, τώρα πρέπει να προσέχεις. Έχουν βρει τώρα το κόλπο, αντιγράφουν τον κύριο Βαξεβάνη όλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Μην λέτε για πρόσωπα που δεν έχουμε κανέναν εδώ. Όχι, λέω ότι ο κύριο Βαξεβάνη, το πρώτο που κάνει μόλις ασκηθεί κριτική από κάποιον είναι εξώδικο. Χθες το ίδιο ακριβώς είδα από την κυρία Γεωργοβασίλη που, αν μπείτε στο Twitter της, θα δείτε 5 και 3 εξώδικο στο Γεωργιάδη, 5 και 6 εξώδικο στον Κίρτσο, 5 και 10 εξώδικο στον Κουρτάκη. Περιμένεις λοιπόν να δεις το timeline της κυρίας Γεωργοβασίλη. Εγώ ακόμα δεν έχω πάρει. Στον κύριο Ματθεόπουλο. Ναι, όχι, έχω χάσει και τον. Δεν ξέρω. Όχι, προφανώς δεν έχει κάνει τον κύριο Ματθεόπουλο. Όπως και ο κύριος Βαξεβάνης δεν έχει κάνει σε αυτούς που λένε όσα λένε γι' αυτόν, αλλά σε αυτούς που αναπαράγουν. Μόνο τους αποκαλύπτουν. Πάμε στην ουσία. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στην ουσία λοιπόν. Τώρα ξέχασα και τι έλεγα. Στην ουσία της υπόθεσης λέγαμε ότι έγινε αυτό. Λοιπόν, πού ήταν αυτή η τραγωδία. Ναι, συγγνώμη, διέκοψα λοιπόν τον κύριο Παυλίδη για να πω, επειδή θύμισε πολύ σωστά ο κύριος Παυλίδης ότι ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας ήρθε κατευθείαν από χώρα της Βαλκανικής, όπου βρισκόταν για διάφορες εκδηλώσεις εκεί. Με βάση λοιπόν αυτά που μαθαίνουμε, φαίνεται ότι τελικά η απόφαση να έρθει πάρθηκε αφού έμαθε για νεκρούς. Βάσει αυτών που μαθαίνουμε τώρα, αν βάλουμε κάτω τις ώρες και το δούμε, θα καταλάβουμε ότι τελικά ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έπαιζε θέατρο κοντά στα μεσάνυχτα στην Αθήνα, ότι δήθεν ήρθε από το μεγάλο του ενδιαφέρον για τη φωτιά και για το αν θα πετάξουν τα αεροπλάνα. Ήρθε αυτό. Δηλαδή, για να κάνω λίγο πραγματικά το συνεργό διαβόλου, ήρθε, αλλά πήρε τα αεροπλάνα. Το αν το κίνητρο που ήρθε ήταν απλά η γνώση για μια μεγάλη φωτιά και για το αν θα πετάξουν τα αεροπλάνα την άλλη μέρα, όπως έλεγε, ή αν ήρθε. Να μην το πω όπως το λέμε λαϊκά, από το φόβο του, μην μαθευτεί. Κατάλαβα τι θέλω να πείτε. Απλά μπορεί, κύριε Ρωμανέ, κάνοντας το συνήγορο για την οικονομία της συζήτησης. Μην πει του διαβόλου. Όχι του διαβόλου, γιατί το έχουμε πει πέντε φορές και δεν κάνει το. Όχι του διαβόλου, γιατί θα πάει το μυαλό. Την οικονομία της συζήτησης θα λέμε. Μπορεί να έπεσε και θύμα. Εγώ το λέω, δημοσιογραφικό σχόλιο. Κάποιον συνεργατών. Δεν θα ήθελα να πω, γιατί πρέπει να προσέχουμε τις λέξεις, το απέκρυψαν. Το απέκρυψαν απλά για να μην είχαν ενημέρωση. Εγώ λοιπόν για να γίνω ακόμα και παρατέταρτο. Να το πω γιατί το λέω. Γιατί χάρη μου το κουβεντιάσαμε και όταν ήμασταν εδώ. Τώρα θα τα ακούσει και ο κύριος Ρωμανός. Είναι η μοναδική κυβέρνηση που πέρασε. Και αυτά όλα που βγαίνουν και την γράφανε εκείνη την εποχή τα εκμεταλλεύονται οι απέναντι μετά. Για σκέψτε το κι αυτό. Δηλαδή... Συγγνώμη. Εγώ λοιπόν κάνω τον ακόμα καλύτερο συνήγορο του διαβόλου από εσάς. Και θα πω λοιπόν ότι αν πράγματι ήταν έτσι, εγώ αν ήμουν Τσίπρας, θα ήμουν ο πρώτος που θα έβγαινα απέναντι και θα έλεγα ποιος είσαι εσύ που μου το απέκρυψες, θα σε μπιπ, θα σε ξεσκίσω. Ναι. Όπως το λέω, γιατί είναι και στη μόδα τώρα με τους αποκαλύψεις για την κυρία Γεωργοβασίλη. Ναι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν αυτό θεωρώ ότι θα έκανε ένας λογικός άνθρωπος, ο οποίος του έχουν αποκρύψει συνεργάτες οτιδήποτε, θα τους έδινα βορρά στον κόσμο, θα τους αποκάλυπτα και θα δείχνω ότι δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Όχι θα κρυβόμουν και δεν θα έλεγα κουβέντα. Αυτό τώρα, λέει η λογική. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συζητάμε. Δηλαδή η εικόνα που βλέπουμε τώρα, την ώρα που συζητάμε εμείς, αυτό το βίντεο, με αυτές τις πληροφορίες που βγαίνουν στον αέρα, αυτά που ακούγονται, αυτά τι είναι τώρα στη φαντασία μας, είναι, δεν γίνανε. Και να πω και κάτι άλλο, δύο λεφτά. Πάλι για την οικονομία της συζήτησης. Το γεγονός ότι μπορεί να λέει τότε, ο συγκεκριμένος αρχηγός πυροσβεστικής αυτά, πρέπει να αποδειχτεί πόσο έχει πάρει τις συγκεκριμένες εντολές από την αρμόδια υπουργό, την κυρία Γεωργοβασίλη. Προφανώς αντιδρά η κυρία Γεωργοβασίλη γι' αυτό. Δηλαδή, πόσο δεσμεύει κάτι το οποίο λέει κάποιος, και δεν ξέρουμε αν το έχει με αυτόν τον τρόπο
αν έχει πάρει αυτή αν τη χρησιμοποίησε δηλαδή το, ναι. την κυρία Γεροβασίλη, την αγνία τη κυρία Γεροβασίλη. Σε αυτού του είδους κουβέντες. Μα αυτό προφανώς και δεν το ξέρει κανείς. Αλλά γι' αυτό επιμένουμε και λέμε ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις ακριβώς για να διασαφινιστεί και αυτό που λέτε. Όσο λοιπόν κρύβονται, σε κάνουν να πιστεύει ο κακοπροαίρετος ότι έχουν κάτι να κρύψουν. Αν δεν έχεις κάτι να κρύψεις, δεν κρύβεσαι. Λοιπόν, την έχουμε. Λένε να το βάλουμε, να είμαστε εντάξει και για τους τύπους. Ορίστε, γιατί δεν έχουμε. Εδώ πάμε να δείξετε και ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Γεροβασίλη που βγήκε προχθές στο Sky το πρωί. Προφανώς, ακούγοντας αυτό το συγκλονιστικό βίντεο, το εξοργιστική συνομιλία μεταξύ αξιωματικών φαίνεται να είναι, που προσπαθούν εκεί να εμπλέξουν την πολιτική ηγεσία. Δηλαδή, οι διαμάχες αξιωματικών και σε παιχνίδια που φαίνεται ότι για τους ίδιους είναι γνωστά, εμπλέκουν και πολιτική ηγεσία. Στο κομμάτι που με αφορά, που αναφέρετε, αντιλαμβάνεστε, ότι όχι μόνο έκανα εξώδικο μήνυση και θα συνεχίσω, είναι και άλλα, δεν πρόλαβα σε μία μέρα να τα κάνω όλα. Αφενός έχω διαψεύσει πλήρως, δηλαδή ούτε έγινε, ούτε θα μπορούσε να γίνει, ούτε θα επέτρεπα ποτέ. Είναι και το αξιωτικό μου σύστημα εκτός των άλλων, ξέρετε. Ούτε θα επέτρεπα ποτέ να γίνει συγκάλυψη σε ένα τραγικό, σε μια εθνική τραγωδία με 102 νεκρούς. Άλλες πηγές. Λοιπόν, αυτά και από την πρώην Υπουργό, την κυρία Γεροβασίλη, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα. Πάντως, για να πάμε σε κάτι θετικό, γιατί αυτά πάντα θα γίνουν. Να το κλείσω απλά με μία ως ελάχιστη ένδειξη έτσι, σεβασμού στους νεκρούς πάνω απ' όλα. Θεωρώ ότι η υποχρέωση όλων στη μνήμη αυτών των ανθρώπων και προκειμένου να βάλουμε το ελάχιστο λιθαράκι που μπορούμε για να αναπαυθεί η ψυχή τους όσο γίνεται μετά από αυτά τα εσχρά που βλέπουμε, είναι να, τουλάχιστον να απονεμηθεί η δικαιοσύνη. Και αυτό είναι χρέος. Είναι χρέος στους νεκρούς, είναι χρέος στη δημοκρατία, είναι χρέος στη χώρα, είναι χρέος στους πολίτες. Μα νομίζω ότι αυτό πρέπει να το θέλει άρα, και λοιπόν, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα λοιπόν αυτό λέω και αυτό επιμένω και με κίνδυνο να φάω κι εγώ καμιά μήνυση. Λέω λοιπόν ότι αφού λοιπόν μιλάμε για ενότητα, ας ομονοήσουμε και σε αυτό, ας συμφωνήσουμε όλοι ότι πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες όπου ανήκουν, τουλάχιστον ξαναλέω για τη μνήμη των ανθρώπων αυτών. Και ας δοθούν απαντήσεις και στο πολιτικό πεδίο που θα βοηθήσουν αυτή τη διερεύνηση να φτάσει μέχρι τέλους. Θα γίνει αυτό, θα γίνει γιατί από την ώρα που έχει μπει η δικαιοσύνη και ακούστηκαν και αυτά, υπάρχει ένα ενδιαφέρον της κοινής νόμης, δεν μπορεί να σταματήσει. Από την άλλη μεριά όμως, κύριε Ρωμανέ, γιατί για αυτά, ακόμα και για αυτά, καταδικάστηκαν εκλογικά οι προηγούμενοι. Τώρα εσείς θα πρέπει. Βέβαια, χωρίς να γνωρίζει ο κόσμος αυτά που μαθαίνει σήμερα. Θα το δούμε από τη δικαιοσύνη και ξανά θα τους ξανακρίνει, γιατί είναι πολιτικά πρόσωπα, στις επόμενες εκλογές. Μην μου πείτε ότι δεν θα τα ανεδεικνύεται αυτά τα θέματα, αν υπάρχει κάποια καταδικαστική απόφαση. Εγώ, κύριε Ταλαμάκα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα διαφωνήσω. Παρακαλώ. Το ότι καταδικάστηκαν από τον ελληνικό λαό. Εμένα δεν μου λέει τίποτα. Έτερων εκάτων, ναι, δεν νομίζω ότι τα συγχαίρετε. Όχι άλλο θέλω να πω. Δεν νομίζω εγώ ότι λέει ότι επειδή καταδικάστηκαν πολιτικά τελειώσαμε. Εννοώ πολιτικά καταδικάστηκαν. Ναι, εντάξει. Αν βάλετε όμως, αφήστε τα ποσοστά, αν βάλετε το πόσοι ψήφισαν, εκεί θα καταλάβετε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, καταδικάστηκαν. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος θεωρεί αυτή τη στιγμή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αξιόπιστο κόμμα, ότι τα στελέχη του είναι αγωνιστές της δημοκρατίας και της αριστεράς και της προόδου. Ότι είναι προοδευτικοί άνθρωποι κτλ. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ χθες στη Βουλή ντράπηκα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν πιθανότατα... Βεβαίως. Και κάποιοι άλλοι που κυκλοφορούν γυμνείς στους δρόμους που θεωρούν ότι είναι πολύ φυσιολογικό. Εννοείται για τον κύριο Μάρκου. Εννοώ για τον κύριο Μάρκου. Αυτό καταδικάστηκε, το είπαμε και από εδώ. Εντάξει. Και πιστεύω ήταν μια τυχή συμπεριφορά. Αλλά ξέρετε, ο βουλευτής. Είναι πρότυπο εντάξει, για όχι, παιδαγωγή. Όμως, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς εδώ πέρα και με τους πολίτες που στέλνουν και μας βρίζουν και τους, αυτούς που κάνουν τη σκληρή κριτική. Αυτούς οι οποίοι κάνουν τη σκληρή κριτική ότι μπατάρουν. Για μένα προσωπικά, τώρα δεν λέω για εσάς, ότι τέλος πάντων δεν είμαι αντικειμενικός. Προφανώς δεν θεωρούμε αντικειμενικό. Είστε Νέα Δημοκρατία. Είστε Νέα Δημοκρατία, αυτή είναι η θέση σας, το κάνετε καλά. Εγώ λοιπόν θα προσπαθήσω να βάλω αυτόν ο οποίος είναι ιδεολογικά εντελώς απέναντί μου. Και να το ρωτήσω, αν τη συμπεριφορά που είχε χθες ο κύριος Μάρκου στη Βουλή την είχε ένας βουλευτής του Βελόπουλου ή στην προηγούμενη Βουλή της Χρύσης Αυγής, θα ήταν σήμερα πρώτο θέμα, θα το είχαν κάνει σύνθημα όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα δεν λένε κουβέντα γι' αυτό. Αυτό είναι πολιτική παρέμβαση
ο κ. Ζωμανός στο πολιτικό πρόσωπο, είδες πως παρεμβαίνει και στον ευρύτερο χώρο. Εγώ, εμένα, γιατί ξέρετε, είναι πάντως σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Είναι, είναι σωστό δεν το είναι. Οποίο λέτε. Το αξιοποιήσαμε εμείς που ενόχλησε. Μιλάω και εγώ ως Νέα Δημοκρατία, ναι. Τώρα. Το εργαλειοποιήσαμε αυτό όπως θα το εργαλειοποιούσε ο ΣΥΡΙΖΑ σε αντίστοιχη περίπτωση. Όχι, σας λέω εγώ, ούτε μια ανακοίνωση δεν βγάλαμε. Θέλετε, ακόμα να πω, όμως, θέλετε να πω όμως κάτι το οποίο δεν το βάζει στο τραπέζι. Τι? Ο κύριος Μάρκου, εδώ και ένα χρόνο... Σωστά, σήμερα έτσι, ο κύριος Κικίλιας βέβαια τον καθαίρεσε. Ναι, είναι σήμερα. Είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και εδώ και ένα χρόνο παρέμενε στη θέση του, στη θέση που τον είχε διορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι κομμάτι του ηθικού πλεονεκτήματος και αυτό, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, όχι, εμένα με ενόχλησε περισσότερο και θα το πω, το είπαμε για χθες, όταν δείξαμε και το περιστατικό, ότι είναι καθηγητής, είναι γιατρός, είναι καθηγητής ιατρικής. Α, δεν λέει τίποτα. Εντάξει, ας πούμε ότι ήταν εμβρασμό για την ώρα, αλλά τέτοια συμπεριφορά στο Κοινοβούλιο, νομίζω ότι οι πιο ευγενείς άνθρωποι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι του μεροκάματος. Να υιοθετηθεί. Λοιπόν, τώρα να σας πω και κάτι άλλο. Ναι, γιατί θέλετε να το αποφύγετε το χθεσινό το σοου. Εγώ άκουσα χθες τον κύριο Πολάκη να λέει, απευθυνόμενος τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό είναι ο διχασμός. Είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο κόσμος ο δικός σας και ο κόσμος ο δικός μας. Όλοι κρίνονται, χάρη μου. Μα δεν είναι έτσι όμως. Ακούει ο κόσμος όμως και σου λέει, να, οι άλλοι είναι κακοί και εμείς είμαστε από εδώ οι καλοί. Πάμε να δούμε κάτι θετικό για το τέλος. Μην το συνεχίσει τώρα αυτό. Ναι. Το θετικό, κύριε Ρωμανέ, είναι ότι σήμερα είναι νέα κυβέρνηση. Περάσαν δύο χρόνια από το μάτι, ένα χρόνο με τη νέα κυβέρνηση. Πρέπει να τρέξουν ακόμα και για τους πάνω εκεί που έχασαν τη ζωή τους 102 άνθρωποι, τα προγράμματα. Θα σας πω λοιπόν εδώ, τι... Και κάποια μηνύματα είναι το οικιστικό μας, λέει. Εγώ δεν ξέρω και τις λεπτομέρειες, θα αλλά... Θα σας δώσω μια είδηση λοιπόν, ναι, ότι τις επόμενες μέρες, δεν θα πω με ποιο τρόπο, θα πληροφορηθείτε ακριβώς τι έχει γίνει αυτόν τον ένα χρόνο της διακυβέρνησής μας. Α, και μάλιστα, τι σχεδιάζεται για το αμέσως επόμενο διάστημα στο μάτι. Μάλιστα, ωραία. Θα το περιμένουμε. Πάτε, εντάξει, εμείς δεν θα είμαστε εδώ, γιατί δεν θα γίνει αύριο. Θα το βλέπετε από την παραλία. Δούμε, θα το δούμε από κάπου αλλού. Λοιπόν, για το τέλος, η Ελλάς έχει βγάλει μια ανακοίνωση. Υπάρχει ένα ψεύτικο SMS. Εφιστά την προσοχή των πολιτών, η ελληνική αστυνομία έχει παρατηρηθεί μαζική αποστολή χιλιάδων μηνυμάτων που καλούν τον κόσμο να παρουσιαστούν στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να παραλάβουν φύλο πορείας για επιστράτευση. Το έχουμε πει από προχθές. Χαμηλή τόνη σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν είναι... Μην ακούτε και τα και διάφορα site τα οποία ελέγχονται και για την πληροφόρησή τους. Είχα ένα δίλημα γι' αυτό, γιατί όπως ξέρετε, έτσι, ναι, τρέχω και το παρατηρητήριο fake news. Μάλιστα. Από το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, το τρέχουμε ως γραφείο τύπου δηλαδή. Και είχα ένα δίλημα αν άξιζε να βγάλω τα φέλη σχετικά με αυτό. Αλλά θεωρώ ότι είναι αυτονόητο, ναι, και διεργείτε, πρέπει όλοι να έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές. Ήδη νομίζω και νομικά έχει κινηθεί και δικαστικά έχει κινηθεί. Οι αρχές κινήθηκαν από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ήδη διεξάγει έρευνα και προσπαθεί να εντοπίσει τους αποστολείς. Μην παίρνετε στα σοβαρά, γιατί έχει πάει σε χιλιάδες τηλέφωνα και email. Ναι. Μην παίρνετε στα σοβαρά τέτοιου είδους μηνύματα. Εντάξει. Λοιπόν, κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Ρωμανό. Θα... Εντάξει, τώρα με είναι το δύσκολο το καλοκαίρι αυτό. Καλό καλοκαίρι και από με τη νέα σεζόν. Άποψη. Θα τα πούμε τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Με το χάρι θα είμαστε και αύριο, τελευταία ημέρα, στο εκενώνεται και το ρητό Κορινθίας. Μου λένε τώρα οι συνάδελφοι, δραματικές στιγμές στην Κόρινθο. Πραγματικά έχει ξεφύγει φωτιά. Το δίνουν όλοι πια. Είναι το ρητό Κορινθίας, εκτός ελέγχου, έχει φτάσει, πέρασε το σοφικό, διάσπαρτες αιστείες παντού, πολύ δυνατή τυχαία άνεμη. Δηλαδή, εντάξει, το ράτσιο, ρωτάει ο φίλος τηλεθεατής, έχει εκενωθεί όλη η κατασκήνωση, τα παιδιά έχουν πάει στο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο της Κορίνθου. Και για τον φίλο που μας λέει για την φωτιά της Ηλίας, ότι υπάρχει ένας νεκρός, δεν είναι στη φωτιά ο νεκρός. Τον ξέρουμε, την είδηση από νωρίς. Δυστυχώς ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από χτύπημα αλόγου στο κεφάλι. Αφήνει στο άλογο, το χτύπησε στο κεφάλι, πέρασε φωτιά. Αυτό τουλάχιστον μας δίνουν αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν αλλάξει την πορεία. Γι' αυτό και δεν συνδέουμε, δεν έχουμε νεκρό από φωτιά στην Ηλία. Θέλουμε να κάνουμε τις διευκρινήσεις. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Ρωμανέ. Θα τα ξαναπούμε. Χάρη, αύριο, γεια σας, αύριο 4.30 ώρα.